Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τον Βόλο. Είμαστε στην πόλη που φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όσον αφορά τις γυναίκες. Έχουμε τους τελικούς των οργάνων. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις 8 καλύτερες αθλήτριες από κάθε αγωνίσμα, από κάθε όργανο όπως λέγεται στη γυμναστική, για να δούμε ποιες τελικά θα πάρουν τα μετάλλια σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε την Τετάρτη με την τελετή έναρξης, που συνεχίστηκε με τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη, ένα αγώνα με βάση τον οποίο έχουμε τα αποτελέσματα των οποίων οδήγησαν τις αθλήτριες στους σημερινούς τελικούς. Και στη συνέχεια είχαμε αγώνες εφήβων, αγώνες νεανίδων μάλλον καλύτερα. Χθες ένα μεγάλο τελικό στο ομαδικό, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία η Ιταλία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, με δεύτερη τη Ρουμανία και τρίτη την Ρωσία. Και σήμερα έχουμε το τελικό, όπως είπαμε, σε όλα τα όργανα. Και πρώτο απ' όλα, στη γυμναστική των γυναικών, είναι το άλμα. Είδατε την Αμπέλα από τη Γερμανία, στο πρώτο της άλμα, που βαθμολογήθηκε με 14.500. Είχε στον προκριματικό, είχε πάρει 14.575. Εδώ βλέπετε πως έχει η βαθμολογία. Η βαθμολογία, για όσους βλέπουν σήμερα για πρώτη φορά γυμναστική και δεν είδα χθες, θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη γυμναστική. Δεν έχουμε πια βαθμούς από το 10 και κάτω, με άριστα δηλαδή το 10. Έχουμε ωραιότατη η αθλήτρια από τη Γερμανία. Άλλωστε μετέχει στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. ...14.500, όπως είπαμε, πήρε, ήταν ένα άλμα με χειροκυβίστηση και μισή στροφή. Δείτε εδώ ξανά, σάλτο μπροστά και μισή στροφή, ωραιότατη. Να δούμε αν θα πάρει και την βαθμολογία που ελπίζει. Ωραίο γύρισμα και την προσγείωσή της δεν ήταν άσχημη. Δείτε ξανά, βάζει τα χέρια της μπροστά και η στροφή, το βηματάκι πίσω. 13.950 η βαθμολογία που έδωσαν οι κριτές. Έτσι έχει ένα μέσο όρο 14.225, αρκετά καλύτερο από ό,τι πήρε την προηγούμενη φορά. Και η αθλήτρια της Μεγάλης Βρετανίας, η Κέρνς, η δεύτερη ίσως αθλήτρια μετά την Γκουέτλ στη Μεγάλη Βρετανία, η Κέρνς, που σαν νεάνιδα έκανε σπουδαία πράγματα. Ωραιότατη εδώ όσον αφορά το πρώτο μέρος της άσκησης, και μια άσκηση αρκετά έτσι δύσκολη. Θέλαμε να πούμε ότι από την αρχή ότι η βαθμολογία χωρίζεται πια σε δύο μέρη, ένα που αφορά τη σύνθεση και ένα που αφορά βέβαια την εκτέλεση. Και εδώ μπορεί στο φινάλε της να μην ήταν αυτή που ήθελε. Να, εδώ να ροντάτ, κλικ-κλακ και μία πιρουέτα χωρίς καλή προσγείωση. Εδώ είναι το κλικ-κλακ. Μια πιρουέτα με μια μισή περιστροφή, χωρίς όμως να είναι σωστή στην κατάληξή της. Η βαθμολογία δεν έχει μπει ακόμα. Λέγαμε για την αθλήτρια που βλέπετε ότι είναι η δεύτερη καλύτερη της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά μέχρι πριν από δύο χρόνια αγωνίζονταν στην κατηγορία των νεανίδων και εκεί είχε κερδίσει πολλούς τίτλους και στο έδαφος και στην τροχό ισορροπίας, αλλά κυρίως στο άλμα. Το άλμα που είναι το φαβορί της, το καλύτερο της όργανο. Βαθμολογία είναι 14 στο πρώτο άλμα, έτσι βαθμολογήθηκε η μικρή Βρετανίδα, και πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο άλμα. Ο βαθμός του πρώτου και του δεύτερου άλματος μας δίνει το μέσο όρο
αφού προσθεθούν και διαιρεθούν μαζί με το μέσο όρο και με αυτό ωραιότατο. Αυτή τη φορά και η προσγείωση ήταν λίγη. Δείτε πως πανηγυρίζει η προπονήτρια, η κυρία Kim Shade. Αυτή τη φορά της πήγαν όλα καλά. Μπράβο. Για να δούμε λοιπόν τι θα γράψει ο πίνακας. Να, εδώ το ροντάκ, το φρικ και το σάλτο μπροστά σε βε με προσγείωση άψογη. Ξανά και ξανά. Έχουμε ορισμένους τύπους ασκήσεων που ακολουθούν οι αθλητές. Άλλοι κάνουν και οι αθλητές, άλλοι κάνουν χειροκυβίστη, άλλοι ακολουθούν αυτή τη μέθοδο, μια μέθοδο Γιουρτσένκο. Εδώ έχουμε Γιουρτσένκο σε συνδυασμό με Τσουκαχάρα, όπως είδα, με μισή στροφή, καθώς η αθλητή έκανε ροντάτ φλικ και μετά έκανε μισή στροφή αλλά Τσουκαχάρα και πήρε 13-8-50. Έτσι η βαθμολογία της στο σύνολο είναι 13-8-50 μέσος όρος. Έχουμε την Άμπελ από τη Γερμανία με 14-225, την Κέσλιν από την Ελβετία με 14 και την Κέρνς από τη Μεγάλη Βρετανία 13-8-50, οι αθλητές που έχουν βαθμολογεί μέχρι τώρα. Πάμε και στην Ισμπάσα. Είναι από τη Ρουμανία, είναι από τα νέα κορίτσια της ρουμάνικης σχολής. Από τις καλύτερες αθλητές. Ένα νέο παιδί που εντυπωσίασε εδώ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έβαλε υποθήκη για το μέλλον. Για μεγάλες επιδόσεις, για μεγάλες διακρίσεις. Είναι η πρώτη μεγάλη αγώνες στους οποίους παίρνει μέρος και ξεχωρίζει σε πολλά όργανα. Μάλλον ξεχώρισε και θα τη δούμε να αγωνίζεται και σε άλλα όργανα. Η προσγείωσή της δεν ήταν αυτή που έπρεπε βέβαια, που θα ήθελε μάλλον. Καλή είναι. Αν σκεφτεί κανείς τι πράγματα έκανε εδώ, δείτε. Κάνει διπλή πυρουέτα και η προσγείωσή της με ένα βηματάκι αριστερά, λίγο μεγαλύτερο. Να δούμε τι θα δώσουν οι κριτές. Σε ένα άλμα της λεγόμενης οικογένειας 14-6-75, αυτή τη βαθμολογία δίνουν τώρα οι κριτές. Λέγαμε ότι είναι ένα άλμα από εκείνα που καταχωρούνται στην οικογένεια Γιουρτσένκο, όπως λέγονται. Και η Γιουρτσένκο ήταν μια σπουδαία, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια από το παρελθόν. Η Γιουρτσένκο έκανε θαύματα το 1982, πρώτο παρουσιάστηκε αυτή η οικογένεια, αυτό το δημιούργημα στα άλματα. Εδώ τώρα με χειροκυβίστηση. Όχι. Πολύ καλό στο... σε όλο της το εύρος της άσκησης, ίσως στην προσγείωση να μην ήταν που θα έπρεπε. Είναι όμως μόλις 15 ετών. Έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και βέβαια θα είναι από τις αθλήτριες με σάλτο μπροστά σε σκηνοτικό, την είδατε, θα είναι μία από τις αθλήτριες που θα χαρούμε να τη δούμε τον επόμενο καιρό στους μεγάλους αγώνες που έρχονται και κυρίως στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και θα τη δούμε βέβαια σήμερα και σε άλλα όργανα. Δείτε εδώ ξανά με χειροκυβίστηση μπροστά, συσπηρωτικό σάλτο και προσγείωση, ένα βηματάκι μεγάλο, 13-225, το σύνολο με την Ισμπάσα να ανεβαίνει να έχει μέσο όρο 13-950 και να είναι τρίτη τώρα μετά την Αμπέλ, την Κέσλιν και μπροστά από την Κέρδος. Πάμε τώρα σε μια άλλη σπουδαία αθλήτρια, την Ιταλίδα Τζοβανίνη, ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης με την ομάδα της. Χθες έκανε την πιο μεγάλη έκπληξη των αγώνων και την έκπληξη των τελευταίων ετών στην ενόργανη γυμναστική. Ιταλία, η ομάδα γυναικών της Ιταλίας, κέρδισε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Έχει προβλήματα τραυματισμού, παρόλα αυτά κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Δείτε πόσο όμορφα έβγαλε αυτό το άλμα με λιγμό στο τέλος και εκείνη χρησιμοποίησε στο πρώτο από τα δύο άλματα που κάνει το ροντάτ
Λιγκ εδώ με Τσουκαχάρα και τεντωμένο σάλτο με μισή στροφή μπροστά. Ένα συνδυασμός πολύ όμορφος. Θα δούμε όμορφη γυμναστική σήμερα και στο άλμα που είναι ίσως το πιο εύκολο από όλα τα όργανα, όλα τα γονίσματα αν θέλετε της γυμναστικής. Θα έχουμε στη συνέχεια δίζυγο, ασύμμετρους ζυγούς, καταπληκτικό το θέμα. Θα έχουμε στη συνέχεια δοκό ισορροπίας και θα τελειώσει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας με τις ασκήσεις στο έδαφος. Πρώτο άλμα λοιπόν για την Τζιοβανίνη και οι κριτές την βαθμολόγησαν με 13.900. Πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα, όπως και όλες οι υπόλοιπες αθλήτριες. Ωραία. 13.900 στην πρώτη προσπάθεια και εδώ αυτό το Γιουρτσένκο με ελιγμό στο τέλος. Και δύο περιστροφές, αλλά όπως είδατε εκεί και απ' έξω. Όλα αυτά καταχωρούνται από τις κριτές. Στη γυμναστική των γυναικών έχουμε γυναίκες που κρίνουν τις υπόλοιπες αθλητές, όπως και στους άντρες, αντίστοιχα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονται μόνο άντρες κριτές, οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση και βαθμολογούν τους αθλητές. Εδώ βλέπετε αυτό το κλασικό Γιουρτσένκο με τεντωμένη πυρουέτα στο τέλος. Και η προσγείωση θα ήταν καλύτερο για εκείνη να προσγειωθεί ακριβώς μέσα στο όριο που υπάρχει. Θα έχει μια μικρή μείωση γι' αυτό. Οι κριτές καθυστερούν κάπως για να δώσουν τη βαθμολογία που της πρέπει, που της αξίζει. 14.350 σε αυτό το δεύτερο άλμα για την Τζιοβανίνη. Έτσι με 14.125 σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση. Καλύτερη μέχρι τώρα βαθμολογία από τις αθλήτριες που έχουν πάρει τον αγώνα είναι η Άμπελ. Και πάμε στην Γκρούτκο. Είναι εκείνη που θεωρείται φαβόρη, είναι εκείνη που πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον πρώτο αγώνα. Και η μόνη που πέρασε το 15. Σε εκείνο τον αγώνα. Θεωρείται φαβορή και όχι μόνο για αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δημιουργεί πάρα πολύ καλή. Δείτε ξανά, θα δούμε μάλλον ξανά αυτή την καταπληκτική προσπάθεια της Άννας, της Γκρούτκο από τη Ρωσία και όπως θα έχετε διαπιστώσει βέβαια ότι η γυμναστική όσον αφορά το σωματότυπο των αθλητριών έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι από τη Ρωσία, γλυκύτατη, εδώ με αυτό το flick flag και την διπλή πυρουέτα, τον διπλό ελιγμό και η προσγείωσή της ήταν η καλύτερη από όσες έχουμε δει μέχρι τώρα. Φανταζόμαστε ότι θα είναι και η καλύτερη βαθμολογία της. Και δεν είναι μόνο βέβαια πώς θα κάνει την άσκηση, αλλά και πώς θα τρέξει η αθλήτρια στη διάρκεια της κούρσας της, του τρεξίματός της, πώς θα, αν θα πάει σωστά. 14.925 η βαθμολογία στο πρώτο άλμα για την Άννα Γκρούτκο από τη Ρωσία, η καλύτερη που έχει δοθεί μέχρι τώρα. Είναι πόσο ψηλά θα πάει, πόσο μακριά, αν θα είναι τεντωμένα σε υπερέκταση όλα τα μέλη του σώματος, τα άκρα.
δεύτερη προσπάθεια. Ωραιότατος, ο Τσουκαχάρα με Γιουρτσένκο μαζί, ένα συνδυασμός αλμάτων. Το βλέπετε εδώ, ξανά, το Ροντάτ, εδώ την συστροφή μπροστά και το, την, σπουδαία αυτή, το σπουδαίο αυτό ελιγμό στο τέλος. Δείτε εδώ ξανά. Η βαθμολογία θα πρέπει να είναι υψηλή. Η Γκρούτκο είναι το φαβορί και το αποδεικνύει στον αγώνα, κάνοντας μέχρι τώρα την καλύτερη προσπάθεια από όλες όσες αγωνίστηκαν. Έχει πάρει 14-9-25, θυμίζουμε. Εδώ κάνει αυτό τον ωραίο ελιγμό, αυτή την πιρουέτα με την οποία ολοκληρώνει την προσπάθειά της. Η προσγείωση και τις δύο φορές είχε ένα μικρό λαθάκι. Αυτό ελάχιστα επηρεάζει, έχει βέβαια αφαίρεση και μείωση από τον, από την αρχική βαθμολογία της. Την καλύτερη μέχρι τώρα βαθμολογία την έχει η Άμπελ από την Γερμανία με 14-25. Για την Γκρούκο ο δεύτερος βαθμός ήταν 13-800, έτσι βαθμολογήθηκε το δεύτερο της άλμα. 14-3-62 δεν είναι η καλύτερη βαθμολογία που θα μπορούσε να πάρει η Γκρούκο. Βλέπετε πως έχει κατάταξη μέχρι τώρα, έχουμε δύο αθλήτριες ακόμα να αγωνιστούν. Η μία είναι η Σέρμπακτιχ που βλέπετε εδώ, είναι από την Ουκρανία. Και η άλλη βέβαια είναι η Κομόρσκα, η Κομόρσκοβα από την Τσεχία. Η Σέρμπακτιχ είναι από τις καλύτερες αθλητές του κόσμου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια αθλητρία που κάνει πάρα πολύ καλά την τοπό ισορροπίας και ωραιότατα της ασκήθηση εδάφους και δεν συμπαθεί και τόσο το άλμα, και όπως αυτό το έχει δηλώσει η ίδια. Παρόλα τα αυτά κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις και σε αυτό το όργανο και μπορεί να μετέξει το τελικό, να είναι μέσα στις 8 καλύτερες αθλήτρες της Ευρώπης. Εδώ ένα κλασικό Γιουρτσένκο, αλλά βγαίνει έξω. Υπάρχει και αγωνία, είναι το πρώτο όργανο, το πρώτο αγώνισμα που γίνεται στους σημερινούς τελικούς. Και μην ξεχνάμε ότι τα, όσο σπουδαίες αθλήτριες και να είναι αυτές που βλέπουμε και όσο πειθαρχημένες να είναι στην προπόνηση, δεν πάβουν να είναι μικρά παιδιά. Και να έχουν και το άγχος και την αγωνία ενός τελικού. Η αθλήτρια που βλέπετε είναι 16-17. Εδώ, με αυτό το τεντωμένο, την τεντωμένη πιρουέτα, με δυο περιστροφές, αν δεν είμαι καλά. Αλλά η προσγείωση όχι και τόσο καλή. Έμεινε πάντως και περιμένει τη βαθμολογία με αγωνία, όπως και όλος ο κόσμος εδώ. 14-2-75 για την Σέρμπατη. Καλή βαθμολογία. Για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη προσπάθειά της και αν θα είναι μέσα. Ωραιότατα. Αυτή τη φορά προσβιώθηκε, θα λέγαμε, άψογα. Εδώ Ροντάτ με, σε συνδυασμό με, με Τσουκαχάρα, με μισή στροφή και τεντωμένο σάλτο πίσω. Δείτε εδώ, ωραιότατο και προσγείωση άψογη. Βέβαια δεν έχει τη δυσκολία που είχε το προηγούμενο άλμα της, αλλά είχε πάρα πολύ καλή εκτέλεση αυτή τη φορά. Και το τρέξιμό της και ο τρόπος με τον οποίο τοποθέτησε το σώμα της και ο τρόπος με τον οποίο προσγειώθηκε. Να δούμε πώς θα το εκτιμήσουν
οι κυρίες που κρίνουν τις αθλήτριες και τι βαθμολογία θα βάλουν στην Όλγα Σέρμπατιχ από την Ουκρανία. Ξεκίνησε να κάνει γυμναστική από τα 4 της χρόνια. Αφωνία βέβαια. 14-9-25 είναι η βαθμολογία για την 14-3-62 είναι η βαθμολογία για την Κρούτκο. 14-300 βγαίνει τελικά ο μέσος όρος με, για την Σέρμπατιχ, η οποία βέβαια εξασφαλίζει μετάλλιο, γιατί είναι στη δεύτερη θέση. Έχουμε μόνο μια αθλήτρια από την Τσεχία, την Κομόρσκοβα, που βλέπετε εδώ να αγωνιστεί. Έτσι, ή θα είναι στη χειρότερη περίπτωση τρίτη, ή θα είναι δεύτερη μετά την Γκρούτκο. Να δούμε όμως τι θα κάνει η αθλήτρια που βλέπουμε εδώ από την Τσεχία. Τσεχία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στη γυμναστική. Ωραιότατη, καταπληκτική. Καταπληκτική, με όλη τη σημασία της λέξης. Βλέπουμε τους τελικούς των οργάνων και συγκεκριμένα στο Άλμα από το Βόλο, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εδώ με αυτόν τον ρότατο ελιγμό και την καταπληκτική προσγείωση το Ροντάτ στη μισή στροφή. Τα λαθάκια θα υπάρχουν, αλλά αυτά γίνονται. Όλες οι αθλητές έκαναν λάθος στην προσγείωση. Είπαμε ότι είναι ο πρώτος αγώνας της ημέρας. Δεν πάβει να υπάρχει το άγχος, η αγωνία, το στρες για το τι θα γίνει. Να δούμε τι βαθμολογία θα βάλουν οι κριτές στην αθλητρία της Τσεχίας. Η Τσεχία, λέγαμε ότι είναι μια χώρα με τεράστια παράδοση. 14-175 η βαθμολογία. Ιδιαίτερα στη δεκαετία, τα παλιά χρόνια, στη δεκαετία του 60-70, η Τσεχία ήταν από τις κορυφαίες χώρες στον κόσμο στην ενόργα γυμναστική. Μετά βέβαια πήραν κεφάλι οι Ρουμάνες και οι Ρωσίδες. Ή καλύτερα οι Ρωσίδες και οι Ρουμάνες. Πάμε λοιπόν. Ένα άλμα για μετάλλιο. Για να δούμε τι βαθμό θα βάλουν οι κριτές στη Γιάννα. Θυμίζουμε ότι η Γκρούτκο με μέσο όρο βαθμολογίας 14-3-62 είναι στην πρώτη θέση. Η Σέρμπατι με 14-300 στη δεύτερη θέση και η Αμπέλ η Γερμανίδα με 14-225 έχει την τρίτη καλύτερη βαθμολογία. Βλέπουμε ξανά εδώ το πόσο ψηλά πήγε σε αυτή την τεντωμένη πιρουέτα και παίρνει 14-125 και μένει στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση. Θα μείνει τρίτη η Αμπέλα. Τέταρτη λοιπόν η Κομόρσκα και θα πρέπει να πούμε ότι την ίδια ακριβώς θέση πήρε νωρίς το πρωί. Εδώ βλέπουμε την θριαμβεύτρια στο πρώτο της μεγάλο αγώνα, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Η Κρούτκο από τη Ρωσία. Το πρωί είχαμε τους αγώνες των Νεανίδων και στην κατηγορία αυτή και στο άλμα συγκεκριμένα είχαμε μια ελληνική συμμετοχή, τη Μαρία Παρσαντανιάν, που έκανε καταπληκτική εμφάνιση και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Μπορούμε να δούμε και το άλμα της Ελληνίδας αθλήτριας που, και την συνέντευξη που έδωσε στη Μαρία Κίκα αργότερα. Για να πάμε να δούμε τι έγινε το πρωί. Να είναι Μακαρονιά. Βλέπετε την Ελληνίδα αθλήτρια. Το πρώτο από τα δύο της άλματα και τον κύριο Τσιπίδη. Ιδέα αυτό προπονητή, 13-5-50 και αυτό είναι το δεύτερο άλμα της.
με τεντωμένο άλμα και μισή στροφή μπροστά. Ωραιότατη. Ωραιότατη η Μαρία. Η Μαρία από την Ξάντη. Ήταν εδώ και οι γονείς της. Πάρα πολύ ωραία. Άγγιξε το μετάλλιο. Μπράβο, μπράβο. Θα δούμε τι είπε στη Μαρία Δικίκα μετά. Χάσαμε για πολύ λίγο την τρίτη θέση. Κρίμα, αλλά εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ είναι πολύ σημαντικό. Έκανα μεγάλο βήμα στο πρώτο άλμα και αυτό ήταν έτσι κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και από εκεί έχασα. Το δεύτερο άλμα σου ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από τα καλά μου, κόλλησα, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτανε μόνο αυτό για να ανέβω στο βάθρο τελικά. Πώς κρίνεις το σημερινό αγώνα? Ήταν πάρα πολύ καλός αγώνας, οι αντίπαλοι πολύ δυνατοί. Εντάξει, και οι τρεις που βγήκανε το αξίζανε, αν και την αθλήτρια από το Λουξεμβούργο μπορούσα να την περάσω. Μένει μία πίκρα. Κύριε Τσιπίδη, μένει μία πίκρα έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, γιατί χθες λέγαμε ότι ο στόχος είναι η εξάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά βλέποντας ότι σήμερα έκανε καλή προσπάθεια, κράτησε την ψυχραιμία της και έκανε αυτά τα άλματα, εάν είχαμε μία καλύτερη εφορία με νότιους Ευρωπαίους κριτές και όχι με όλους βόρειους, δεν ήταν Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Δανία, Ελβετία. Μονάχα μια Ισραηλίτισσα ήταν που μας πήγε καλύτερα στη βαθμολογία. Θα ήταν σίγουρα στο μετάλλιο. Αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια του παιδιού, γιατί είναι νεάνιδα και έχει δυνατότητες να κάνει πολύ δυσκολότερα άλματα. Που να μην δίνουμε τα περιθώρια στους κριτές. Έχει ξεκινήσει το δίζυγο. Πρώτη εκτέλεση του προγραμματισμού τώρα από τη Ρωμανία. Θα ακολουθήσει η Γαλλίδα Μπελμάρ. Μετά θα δούμε την Τουέντλ, τη Λοζέτσκο. Τουέντλ το φαβορί δηλαδή, Λοζέτσκο. Δείτε εδώ προσπάθεια της Ρουμάνας που προηγήθηκε. Η Σικούλοβα από την Τσεχία θα είναι στον αγώνα, η Σγκόμπα από την Ουκρανία, η Φεράρι, η Βανέσα Φεράρι, αυτό το καταπληκτικό κορίτσι από την Ιταλία και η Ντεσιμόνε από την Ισπανία. Βλέπετε εδώ την προσπάθεια της Ρουμάνας, Νιστόρ, η οποία χορεύει στην πάνω μπάρα και κάνει ένα ωραιότατο πρόγραμμα, δύσκολο πρόγραμμα. Πέταγμα από την ψηλή στην χαμηλή μπάρα και το αντίστροφο. Ένα στοιχείο από τις ομάδες 2-4. Δείτε εδώ την περιστροφή. Και αυτό το παίξιμο. Πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, με αυτό το καταπληκτικό της κουαχάρα και την πολύ πολύ όμορφη προσγείωσή της. Η Λεωνίδα εδώ, συναθλήτριά της, τη χειροκροτεί και περιμένουμε βαθμολογία. Η βαθμολογία στο δίσκο αργεί. Αργεί και δεν είναι η πρώτη φορά και χθες στον ομαδικό αγώνα τα πράγματα ήταν το ίδιο αναφορικά με την κρίση σε αυτό το όργανο. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Με αγωνία βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το επίπεδο των αθλητριών τέλειο. Το καλύτερο που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και η Ευρώπη όπως ξέρετε είναι η Ήπειρος με τις πιο πολλές και τις πιο καλές αθλητές στον κόσμο. Πολύ ανεβασμένες. Βέβαια είναι οι αθλητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η γυμναστική είναι μόδα εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν λέει να περάσει αυτή η μόδα. Βέβαια είναι και η Κίνα καθώς και η Ιαπωνία χώρες μεγάλες στην ενόργανη γυμναστική όμως. Η κορυφή, τουλάχιστον στις γυναίκες, τα τελευταία χρόνια ανήκει στις Ευρωπαίες.
είτε οι αθλήτρες της Ρουμανίας, είτε αθλήτρες της Ρωσίας, καταχθούν τις μεγάλες τα ρεκόρ. 14-5-25. Καταχθούν τα μετάλλια και τις διακρίσεις σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και κυρίως βέβαια των Ολυμπιακών και των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων. Μπελμάρ από τη Γαλλία. Α, ωραίο το Γιάγκερ. Ξεκίνησε με αυτό το ωραίο πέταγμα. Ο Γιάγκερ είναι ένας αθλητής από τη Γερμανία. Υπήρξε σπουδαίος αθλητής και πρωτοέκανε αυτό το πέταγμα το 1974. Και φινάλε με τεντωμένο σάλτο ωραιότατο και προσγείωση καταπληκτική για αυτό το κορίτσι των 16 ετών από τη Γαλλία που αγωνίζεται για πρώτη φορά και εκείνη σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση όπως είναι οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες και πάει πάρα πολύ καλά. Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν νέες αθλήτριες σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι τα ονόματα, τα καινούργια που θα γράψουν ιστορία στο χώρο, ονόματα που θα τα δούμε και του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε σε αυτή τη φάση που οι ομοσπονδίες ετοιμάζουν τα καινούργια τους αστέρια και είδαμε εδώ ότι το μέλλον της γυμναστικής προδιαγράφεται λαμπρό. Και ξανά η προσπάθεια της Γαλλιδούλας που εντυπωσίασε, έκανε ωραία γιγαντοεωρήματα και δείτε πως αλλάζει κατεύθυνση, πως παίζει όμορφα πάνω στην μπάρα και το κορμί της λαμπάδα βέβαια. Και να φυλάμε με τεντωμένη πυρουέτα και άψογη στην κυριολεξία προσγείωση. Αυτό, να δούμε πώς θα αξιολογηθεί από τις κριτές. 14-5-75. 14-5-25 ήταν η βαθμολογία για την Ιστόρ. 14-5-75 για την αθλήτρια της Γαλλίας. Θα ακολουθήσει η Τουέντλ. Η Τουέντλ που προσφέρει πράγματι εντυπωσιακό θέαμα. Έχει βαθμολογηθεί. Εδώ βλέπετε, εμείς έχουμε μείνει στην Γαλλίδα και πάμε στην Αγγλίδα, στην κορυφαία αθλήτρια της Μεγάλης Βρετανίας και σήμερα θα τολμούσα να πω ότι είναι η καλύτερη αθλήτρια του κόσμου στις ασκήσεις στο δίζυγο με πολλά μετάλλια σε μεγάλους αθλητικούς αγώνες. Διπλό Γιάγκερ από διαφορετική κατεύθυνση, εντυπωσιακό. Τσκατσόφ, φανταστική. Ωου, Κόρχινα, καταπληκτικό. Δείτε δε θέαμα, πραγματικά εντυπωσιακή του Έντλη. Καμιά άλλη στον κόσμο δεν κάνει αυτό το πρόγραμμα. Και με Τσουκαθάρα κάνει φινάλε και δείτε πώς την αντιμετωπίζει ο κόσμος. Όλοι βέβαια όρθιοι χειροκροτούν αυτό το κορίτσι που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή. Σπάνια εκτέλεση από μια πολύ μεγάλη αθλήτρια. Την καλύτερη που έχει βγάλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπράβο της. Μπράβο. Χίλια μπράβο. Δείτε εδώ ξανά αυτό το Βορονίν. Αυτό είναι το μια άσκηση Γιάνκερ. Εδώ δείτε εδώ πώς γυρίζει. Το ένα πέταγμα πίσω από το άλλο. Αλλάζει φορά. Και με ολένια λαβή θα κάνει αυτό το πέταγμα. Ξεκίνησε με ένα Βορονίν και με ένα Γιάγκερ και μετά έκανε και ένα Τσκατσόφ. Τρία πετάγματα στη σειρά. Εντυπωσιακό. Και μετά βγήκε από την χαμηλή μπάρα στην ψηλή με ένα πέταγμα που έκανε παλιά μόνο η Κόρκινα.
και το κάνει τώρα και του Έντλ και βαθμολογείται παρακαλώ κυρίες και κύριοι με 16-0-50. Καμία άλλη αθλήτρια στον κόσμο δεν έχει πάρει τόσο υψηλή βαθμολογία. Δημιουργεί ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ θα λέγαμε. Και δείτε το φινάλε το καταπληκτικό με αυτό το έξοχο Τσουκαχάρα που ολοκληρώνει την προσπάθειά της. 16-0-50. Καμία άλλη αθλήτρια δεν έχει πάρει τόσο υψηλή βαθμολογία όπως έχει πάρει, όπως πήρε η Μπεθ και του Έντλ σε αυτούς τους αγώνες. Και σε αυτό το όργανο. Καταπληκτική με όλη τη σημασία της λέξης. Και βέβαια, εντάξει, κόβει τα πόδια όλων των υπολείπων που θα είχαν στο μυαλό τους το χρυσό μετάλλιο. Τέλος πάντων, η Λοτζέτσκο, μια νέα μεγάλη μορφή για τον αθλητισμό γυμναστικής της Ρωσίας, πρωτοεμφανίστηκε σε μεγάλους αγώνες μόλις πριν από ένα χρόνο και είναι ίσως η πιο παλιά από την ρώσικη ομάδα που μετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τη ρώσικη ανανεωμένη ομάδα. Θα δούμε το πρόγραμμά της. Θα δούμε το πρόγραμμά της και αυτή κάνει σπουδαίο πρόγραμμα. Και βέβαια όλες οι αθλητές ελπίζουν να κάνουν το καλύτερο και γιατί όλοι να κερδίσουν. Ωραίο Τσκατσόφ. Σε άψογο τρόπο. Ήταν αυτό τα έντο. Τις αλλαγές δηλαδή με τα πόδια, τους ελιγμούς, τα αιωρήματα. Και το γιγαντεώρημα πριν πάει στο φινάλε. Ένα φινάλε πολύ όμορφο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε πολύ υψηλού επίπεδου αγώνες εδώ στο Βόλο. Ένα καταπληκτικό τελικό στο δίζυγο, στους ασύμμετρους ζυγούς. Η μία μετά την άλλη, όλες οι αθλήτρες προσφέρουν ποιότητα και θέαμα εξαιρετικά υψηλό. Δείτε αυτό το ξεκίνημα με Χόρκινα και Γιακίνη. Την άσκηση που πρωτο παρουσίασε η μεγάλη αυτή αυτοκράτορα της γυμναστικής που σταμάτησε πια να αγωνίζεται. Μεγάλος άλλωστε. Αυτό είναι το έντο. Πρώτο έγινε το 62. Τότε είδαμε για πρώτη φορά αθλητή να κάνει αυτή την άσκηση. Ήταν ο Γιούκο Έντο. Και βέβαια ομορφαίνει. Αυτό είναι Τσκατσόφ. Τσκατσόφ από τον σπουδαίο και μεγάλο αθλητή. Από την Σοβιετική Ένωση τότε που πρώτο έκανε αυτή την άσκηση το 1977. Περιμένει την βαθμολογία της Κύλλος Ζέτσκο, η οποία κάνει σπουδαίο επίσης δοκό ισορροπία. Η του Έντλ έχει πάρει 16-0-50, μια απίστευτη, μια καταπληκτική βαθμολογία και περιμένουμε τη βαθμολογία που θα δώσουν οι κριτές στην Ρωσίδα πρωταθλήτρια. Η Μπέλμαρ από την Γαλλία βαθμολογήθηκε με 14-5-75 και η Στέλια Ανανίστορ από τη Ρουμανία με 14-5-25. Η Λοτζέτσκο πήρε 14-6-25. Είναι η δεύτερη καλύτερη βαθμολογία με βάση όσες έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα. Δείτε και πώς την βαθμολόγησαν οι κριτές από τις χώρες στις οποίες προέρχονται. Οι καλύτεροι και οι χειρότεροι βγαίνουν στην άκρη και οι υπόλοιπες προστίθονται και διαιρούνται για να βγει ο μέσος όρος. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη σπουδαία αθλήτρια, τη Σικουλόβα. Να, η βαθμολογία στις 4 πρώτες αθλήτριες που έχουν ήδη αγωνιστεί. Μια πρωτότυπη άσκηση.
Ωραίο το Γιάνκερ. Το πρώτο της το πέταγμα. Είδατε με έντο, ανέβηκε ψηλά, εντυπωσιακό και δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και ανάποδο σάλτο μπροστά, συσπηρωτικό. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραίο θέαμα προσφέρουν τα κορίτσια. Και βέβαια οι κριτές θα δυσκολεύονται πάρα πολύ, γι' αυτό και αργούν να βάλουν βαθμολογίες. Είναι τόσο καλές όλες. Θυμίζουμε ότι η Τουέντλ που προσέφερε σπάνιο θέαμα βαθμολογήθηκε με 16-0-50 όσο καμία άλλη αθλήτρια μέχρι τώρα στον κόσμο. Εμείς βλέπουμε την Σικουλόβα από την Τσεχία. Δείτε εδώ. Με στάλτερ, ασκήσεις και ορίματα που έγιναν πολύ πολύ παλιά, αλλά είναι το ίδιο εντυπωσιακά και όμορφα από τότε μέχρι σήμερα. Από το 48. Όμως η γυμναστική προοδεύει, γίνονται, τα κορίτσια σήμερα κάνουν δίζυγο καταπληκτικό. Πριν λίγα χρόνια που κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, δείτε εδώ πόσο ανέβηκε με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο. Έφυγε από τη μικρή μπάρα, από τη χαμηλή μάλλον μπάρα και ανέβηκε στην ψηλή. Πολύ όμορφο ήταν. Είναι κάτι που ίσως δεν το έχουμε ξαναδεί. Σικουλόβα βαθμολογείται με 15-0-50. Της αξίζει ο βαθμός και η δεύτερη θέση για την ώρα. Τουέντλ 16-0-50. Σικουλόβα από την Τσεχία 15-0-50. Τη βλέπετε εδώ. Και Λοζέτσκο από τη Ρωσία 14-6-25. Η Μπελμάρ από τη Γαλλία 14-5-75. Και η Νιστόρ από τη Ρουμανία 14-5-25. Παρακολουθούμε την τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στις Γυναίκες, γιατί οι άντρες θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Είναι η τελική οργάνωση και βλέπουμε δίζυγο. Δίζυγο είναι ο τελικός και θα δούμε μια άλλη σπουδαία αθλήτρια από την Ουκρανία. Της Γκόμπα. Πέρυσι τον Ντέμπρετζεν σε ένα ευρωπαϊκό ωραιότατο. Γιάνκερ καταπληκτικό. Όμορφο πέταγμα. Και αυτό το αιώρημα. Όπα. Είχαμε ένα κόλλημα. Και βέβαια χάνει την ευκαιρία. Συνεχίζει όμως. Χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο. Ωραιότατα, ωραιότατο το η έξοδος. Η Τουέντλ με άνεση τα λέγαμε, χειροκροτεί τις υπόλοιπες αθλήτριες, ξέρει ότι είναι δύσκολο να την πλησιάσουν, να την φτάσουν και κυρίως να την ξεπεράσουν. 16-0-50. Εδώ κάνοντας αυτό το στάλτερ με την Ολένια Λαβή εδώ, κάνοντας, δείτε πόσο όμορφα θα βγει για να κάνει το πέταγμά της, το Γιάνκερ. Και εδώ για να δούμε τι θα δώσουν οι κριτές. Τι θα δώσουν για αυτή την πολύ όμορφη εμφάνιση της αθλητρίας της Ουκρανίας. Είχε ένα μικρό πρόβλημα στο ρυθμό της. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι είναι μία από τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο στους ασύμμετρους. Η αθλήτρια που πέρυσι στο Ντέμπρετζεν είχε ανέβει στο βάθρο, η Σκουμπά. Ήταν η πρώτη της εμφάνιση τότε σε διεθνείς αγώνες, σε μεγάλους αγώνες.
και η επιτυχία ήταν μεγάλη. Θα ήθελε το δεύτερο πολύ μεγάλο αγώνα που παίρνει μέρος να ανέβει ξανά το βάθρο. Θα δούμε τι θα πούν οι κριτές γι' αυτό. Το πρόγραμμά της ήταν δύσκολο και είχε αρκετές προσδοκίες όσον αφορά τη σύνθεση. Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία σημασία να τα λέμε αν δεν οι κριτές δεν αξιολογήσουν. 14-225 και μένει έκτη. Δήλωσε ακριβώς το ρυθμό τον οποίο έφτασε στην κάτω μπάρα. Για να πάμε τώρα να δούμε ένα αστέρι που γεννήθηκε σε αυτούς τους αγώνες. Ένα πολύ πολύ μεγάλο αστέρι. Βανέσα Φεράρι. Είναι εκείνη που οδήγησε την κυριολεξία στην Ιταλία στο θρίαμβο χθες στον ομαδικό αγώνα. Καταπληκτική. Νεολαίνια λαβή και έντο. Μικρό κόλλημα. Προσφέρει θέαμα στην κυριολεξία. Ωραιότατο το Γιάνγκια. Όχι. Δεν πειράζει, θα αγωνιστεί και σε άλλα όργανα η Φεράρι. Έχει ήδη ένα χρυσό μετάλλιο. Το πήρε στον ομαδικό αγώνα. Ένα χρυσό μετάλλιο χθες. Και βέβαια, όταν κερδίζει μια αθλήτρια ένα χρυσό μετάλλιο σε αγώνες, μετά λίγο χαλαρώνει. Τώρα, είναι και μικρά κορίτσια βέβαια. Η Βανέσα Φεράρι δεν είναι πάνω από 15 χρονών. Και προσφέρει καταπληκτικό θέαμα. Είναι εδώ, όπως λέγαμε, και χθες οι γονείς της, τα αδέρφια της. Σε κάθε παρουσία της χαλάνε τον κόσμο και το αξίζει βέβαια. Το πρόγραμμά της είναι σπάνιο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πρωτοεμφανιζόμενη σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι ένα κορίτσι που θα παίξει πολύ πολύ σπουδαίο ρόλο στο μέλλον, στις σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις και κυρίως στο παγκόσμιο, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η προσγείωσή της δεν ολοκληρώθηκε σωστά, είχε πτώσει. Η ντουέντλ. Η προπονήτρια βλέπετε καθησυχάζει την ντουέντλ, ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σε περάσει. Βέβαια όλοι στεναχωρείται από μια αθλήτρια, είτε είναι αντίπαλος είτε όχι, δεν ολοκληρώνει σωστά την προσπάθειά της. Ξέρουν τον κόπο και την αγωνία. Κάθε 14-300 είναι η βαθμολογία για τη Φεράρι. Μένει με αυτή τη βαθμολογία, παίρνει την έκτη θέση, τουλάχιστον με όσες από τις 7 αθλήτες που έχουν αγωνιστεί μέχρι τώρα. Τέσσι μόνο από την Ισπανία, όπως βλέπετε κι εσείς. Αθλήτρια από τη Μαδρίτη, γεννητή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι 17 ετών και αγωνίζεται κι αυτή σε αυτόν τον τελικό, καινούργια σχετικά αθλήτρια, όχι παλιά, βέβαια. Κοντά της είναι ο Καρμπάιο, ένας από τους καλύτερους προπονητές, ο νούμερο ένα προπονητής της Ισπανίας, είναι αρχιπροπονητής εδώ, ο άνθρωπος που ανέδειξε πολλές πολλές σπουδαίες αθλήτριες. Μετά, για το κάθε πέταγμα, αυτή είναι η γαμπεώρημα και με τεντωμένο ανάποδο σάλτο ολοκληρώνει την προσπάθεια της Ντεσιμόνε. Μπορούμε να πούμε με βάση το πρόγραμμα που είδαμε ότι η Τουέντλ βέβαια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η Τουέντλ είναι η αθλήτρια που έχει ήδη κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Η Ντεσιμόνε θα δούμε πώς θα την εξελιγήσει οι αθλητές. Πάντως η Ελίζαμπεθ Τουέντλ από τη Μεγάλη Βρετανία με εκείνο το καταπληκτικό πρόγραμμα και την σπάνια εκτέλεσή του που παρακολουθήσαμε νωρίτερα και με το βαθμό που πήρε το 16.050, ο καλύτερος που έχει δοθεί και σε αυτούς τους αγώνες αλλά και γενικότερα, δεν υπάρχει πιθανότητα να χάσει. Είναι λοιπόν η χρυσή νικήτρια. Η Σικουλόβα έχει πάρει 15.050 και ουσιαστικά θα πρέπει να διατηρήσει
τη δεύτερη θέση. Θα το δούμε βέβαια αφού πάρει και το βαθμό της η Ισπανίδα. Η Λοζέτσκο έχει 14-6-25 και η Σιμόνε παίρνει 14-8-25. Βγάζει την Λοζέτσκο από το βάρθρο και μπαίνει η Ισπανιόλα. Έτσι λοιπόν δείτε και, και τις χαρές και τα φιλιά και τα πανηγύρια και όλα είναι ευπρόσδεκτα για τους Ισπανούς και για όλους όσους αγαπάνε τα σπορ. Κουέτ λοιπόν με 16-0-50 στην πρώτη θέση. Σίκουλοβ από την Τσεχία με 15-0-50 στη δεύτερη θέση. Ένα ολόκληρο βαθμό πίσω και ένας ολόκληρος βαθμός στην γυμναστική είναι πάρα πολύ. Ντεσιμόνε από την Ισπανία στην τρίτη θέση με 14-8-25. Η Λοζέτσκο, η Ρωσίδα 14-6-25. Η Μπελμάρ από την Γαλλία 14-5-75. Η Νιστόρη Ρουμάνα 14-5-25. Η Βανέσα Φεράρι στην 7η θέση με 14-300. Και η Σκόμπα από την Ουκρανία με 14-225 χιλιοστά στην 8η θέση. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε και το δεύτερο όργανο. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Είμαστε ακριβώς στη μέση των αγώνων. Αγώνες που έγιναν χάρη στη βοήθεια του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη μεικτή ζώνη είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Τνάκος. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Βίτα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διοργάνωση για την Μαγνησία, όταν γίνονται τόσο σημαντικές διοργανώσεις όπως είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης γυμναστικής? Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Μαγνησία και αποδεχθήκαμε αμέσως την πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, του κ. Δημητρόπουλου, για τη διενέργεια των αγώνων εδώ στην περιοχή μας. Όπως θα διαπιστώσατε με τα δικά σας τα μάτια, υπάρχει ένα πλέγμα αθλητικών εγκαταστάσεων που πρέπει να αξιοποιηθεί. Και η μεγαλύτερη προβολή και ο καλύτερος τρόπος είναι αγώνες παρόμοιου βεληνεκούς. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Στην περιοχή μας η ενόργανη γυμναστική δεν ήταν από τα αθλήματα τα οποία ήταν σε πρώτη ζήτηση. Ιστιοπλοεία, κοπηλασία, αυτά είναι παραδοσιακά, κολύμβηση. Αυτό δεν ήταν. Όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία είναι εδώ, αύριο είναι εν δυνάμει αθλητές αυτού του πανέμορφου σπορ. Άρα λοιπόν υπάρχει πολλαπλή χρησιμότητα αυτών των αγώνων. Το πλέγμα των εγκαταστάσεων θα ολοκληρωθεί σύντομα με την κατασκευή του καταδυτηρίου, όπου η περιοχή μας έχει δρέψει περγαμηνές πάρα πολλές του παρελθόν. Άρα Ολυμπιακό στάδιο, κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο, καταδυτήριο είναι ένας πανθεσσαλικός, κεντρικής Ελλάδος θα έλεγα, πόλος στον οποίο μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Με αυτή τη διοργάνωση και με το προηγούμενο των Ολυμπιακών Αγώνων η περιοχή μας αποκτά και την τεχνογνωσία διαχείρισης ατόμων πολλών, φιλοξενίας, μετακίνησης, εσάς με τον τύπο που έχετε, τις ευκολίες που έχετε. Άρα δίνουμε εξετάσεις μέχρι στιγμής και φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει κάτι στραβό. Περνάμε με άριστα και τόνο θα έλεγα και ζητάμε τέτοιες διοργανώσεις. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι πέρα από την ηθική στήριξη, πέρα από τους εθελοντές, πέρα από την καλή διάθεση, υπήρξαν και χρηματοδοτήσεις για να τελειώσει αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το πρόγραμμα Θησέας, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από την Ομαρχία, από το Δήμο Νέας Ιωνίας, από το Δήμο Βόλου. Δηλαδή όλοι μαζί δίνουμε αυτές τις εξετάσεις, παίρνουμε άριστα και λέμε ότι θέλουμε και άλλους αγώνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Νίκο Αντωνιάδη. Η Κρούντκο είναι στο βάθρο ψηλά, είναι η αθλήτρια που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα. Και η Σέμπατιχ από την Ουκρανία, εκείνη που βρίσκεται δίπλα της, εκείνη που θα φορέσει σε λίγο στο σύνθο της το αργυρό μετάλλιο, μαζί με την Αμπέλ από τη Γερμανία. Τρία κορίτσια. Τρεις νικήτριες. Σέρμπατιχ. Αμπέλ.
και Κρούτκο. Η βαθμολογία για την πρώτη ήταν 14-3-62. Στο πρώτο άλμα έκαναν δύο άλματα τα κορίτσια. Στο πρώτο άλμα βαθμολογήθηκε με 14-9-25. Θυμίζουμε ότι στο προκριματικό η Κρούτκο ανέβηκε πάνω από τα 15. Η μόνη αθλήτρια που πήρε μεγαλύτερο από 15. Και υπενθυμίζουμε φυσικά ότι προέρχεται από τη νέα ρώσικη σχολή γυμναστικής. Πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Η Κάτια Μπέλ από την Γερμανία. Η Γερμανία, χώρα με τεράστια παράδοση στη γυμναστική. Τα τελευταία χρόνια δεν πήγε καλά. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Κρούτκο λοιπόν, Σέρμπαθη και Αμπέλ στις τρεις πρώτες θέσεις. Και ο ύμνος της Ρωσίας. Προς τιμήν της Άννας Κρούτκο. Η 16χρονη Άννα Κρούτκο λοιπόν στους πρώτους μεγάλους αγώνες που παίρνει μέρος κερδίζει το πρώτο μεγάλο τίτλο της. Το χρυσό μετάλλιο στο άλμα στο 26ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών. Award ceremony for Vaz. Απονομή στο δίσυγο. First place gold medal to Elizabeth Gray Bridell. Και θα δούμε τώρα, είδαμε ήδη, την Beth Tweddle. Έκανε θαύματα νωρίτερα στο δίζυγο, στο σύμμετρο ζυγούς. Και την Σικουλόβα από την Τσεχία, στην πρώτη και δεύτερη θέση. Third place, bronze medal, the Simone Ελένικα, Spain. Και η Desimone. Από την Ισπανία. Η Τουέντλ δεν είχε πάει και τόσο καλά στους Ολυμπιακούς, δεν πήγε καθόλου μάλλον καλά στους Ολυμπιακούς αγώνες και αυτό στεναχώρησε πάρα πολύ τη Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και μάλιστα ήταν η αιτία να μειωθούν τα χρήματα για την ομάδα, για την γυμναστική στην Μεγάλη Βρετανία, επειδή η Τουέντλ, η κορυφαία βέβαια αθλήτρια της χώρας, πήγε πολύ πολύ άσχημα σε αυτούς τους αγώνες, στην Αθήνα το 2004. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολ Γκάρμπερ, πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, μέλος της Ελλάδας. Η Τουέντλ πετάει στην κυριολεξία και τώρα θα πάρει το χρυσό της μετάλλιο. Θα πάρει τα μετάλλια της από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής και τον ομάρχη Μαγνησίας, τον κύριο Πρίντο. ...16.050 η βαθμολογία για την Τουέντλ, 15.050 για την Τσέχα, τη Τσικουλόβα και 14.825 για την Τεσιμόνε. Πέρυσι στη Μελβούρνη η Τουέντλ, αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει την... Μελβούρνη έγινε το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής και όπου είχε πάρει βέβαια και ξεχωρίσει και είχε διακριθεί, είχε πάρει την τρίτη θέση. Ο ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας προς τιμήν της νικήτριας. We'll be right back.
Elizabeth Τουέντι, χρυσή νικήτρια. Γιάννα Σίκουλοβα από την Τσεχία, Αργυρή, και Ντεσιμόνε από την Ισπανία στην τρίτη θέση σε αυτό το μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο τελικό στους ασύμμετρους ζυγούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στον Βόλο. Ολοκληρώθηκε και η απονομή. Τα κορίτσια ανέβηκαν για τις φωτογραφίες που δεν πρόλαβαν να βγάλουν νωρίτερα. Οι αρκετοί φωτογράφοι που βρίσκονται εδώ είναι τα κορίτσια της του Άλματος με την Γκρούτο, την Αμπέλ και την Σέρμπατη. Σε λίγο θα πάμε στον επόμενο μεγάλο αγώνα. Ο επόμενος μεγάλος αγώνας είναι ο τελικός στη δοκό ισορροπίας και εκεί θα έχουμε ελληνική συμμετοχή. Θα έχουμε την Μπισμπίκου, η οποία και θα αγωνιστεί πρώτη. Και να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ. Το επόμενο όργανο, το επόμενο αγώνισμα της ημέρας είναι ο τελικός, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο δοκό ισορροπίας. Εδώ που έχουμε και ελληνική συμμετοχή, έχουμε τη Στεφανή Πιπίκου, η οποία μάλιστα θα αγωνιστεί και πρώτη. Στεφανή που στον προκριματικό αγώνα, τον αγώνα που έγινε την Πέμπτη, έκανε μια καταπληκτική στην κυριολεξία εμφάνιση και πήρε την τρίτη καλύτερη βαθμολογία, ή μάλλον θέλετε την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία, γιατί η καλύτερη εκείνη την ημέρα ήταν η Σμπάσα με 15.675 και τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία την είχε πάρει η Λοζέτσκο 15.600 και η Μπισμπίκου με 15.600 επίσης. Αυτές οι αθλήτριες λοιπόν, καθώς επίσης και η Καταλίνα Πόνορ, το μεγάλο όνομα της σύγχρονης γυμναστικής των γυναικών, η Πολυολυμπιονίκης, που είναι μεταξύ των αθλητών που μετέχουν στον αγώνα, όπως και η Βανέσα Φεράρε, η Προσκουρίνα Ισάγεβα και η Ντεσιμόνε. Να τα κορίτσια, με πρώτη την Στεφανή από αριστερά και τελευταία, όπως βλέπετε, την Πόνορ. Έτσι, με αυτή την κατάταξη πληρώθηκε να αγωνιστούν οι αθλήτριες. Πρώτη λοιπόν η Στεφανή Μπισμπίκου, θα ακολουθήσει η Λοζέτσκο. Μετά η Φεράρι, μετά η Προσκουρίνα, μετά η Σμπάσα. Γλυκύτατη η Στεφανή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι ψύχρεμη, δεν θα επηρεαστεί από τον κόσμο που είναι εδώ και που όλοι είναι μαζί της. Να μην την αγχώσουμε δηλαδή. Μπράβο. Ωραίο το ξεκίνημα, ένα ξεκίνημα Αλαγκάρισον. Μεγάλης αθλήτρης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πριν πολλά χρόνια. Ωραίο και αυτό. Το ανάποδο σάλτο έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αν της βγει, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μια πλήρη περιστροφή. Μην ξεχνάμε ότι η δοκός ισορροπίας έχει μήκος 5 μέτρων. Αυτό ήταν ένα ωραίο αραβικό σάλτο που έπιασε και ήταν καταπληκτικό. Και το πλάτος της δοκού... Όχι. Πτώση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ίσως ο τελικός εφανή. Συνέχισε. Η ζωή δεν είναι μόνο μετάλλια και νίκες. Είναι και συμμετοχή και αγώνας. Η πτώση στοιχίζει 80 εκατοστά. Παλιά ήταν μισός βαθμός, τώρα ανέβηκε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
έκανε την καλύτερη μπορούσε. Αυτά συμβαίνουν. Οι δοκώσεις ισορροπίας τα καταλαβαίνουν άλλωστε όλοι ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα τα όργανα της γυμναστικής. Δείτε ότι πάνω σε αυτούς τους 10 πόντους πλάτος και στα 5 μέτρα μήκος πρέπει η αθλήτρια να πάει και να έρθει, να περπατήσει, να χορέψει, να κάνει ασκήσεις που υπό άλλες προϋποθέσεις θα γινόντουσαν παλιά τουλάχιστον γινόντουσαν μόνο στο έδαφος. Δείτε εδώ αυτό το ανάποδο σάλτο, τι ωραίο. Το δυστύχημα ήταν ότι σε εκείνη τη φάση είχε αυτή την αστάθεια, τη μεγάλη αστάθεια που δεν μπόρεσε να κρατηθεί σε αυτό το σάλτο πίσω και έτσι χάνει την ευκαιρία για κάτι εξαιρετικό. Όλα και η προσγείωσή της ήταν καλή. Δεν ήταν άσχημη αυτό το σάλτο πίσω. Εδώ είναι το λάθος. Δεν πειράζει. Να δούμε τώρα τι βαθμό θα της δώσουν οι κριτές. Στεφανή Μπισμπίκου, μια αθλήτρια που βέβαια κάνει και πολύ πολύ καλό σύνθετο. Μην ξεχνάμε ότι στο πρωτάθλημα το προηγούμενο ήταν μέσα στην οκτάδα. Κάνει δηλαδή το ίδιο καλά και άλμα και ασκήσει εδάφους και ασκήσει στο δίζυγο. Αγωνία είναι γραφισμένη στο πρόσωπο της αθλητριάς μας. 14.800 και ο βαθμός είναι αρκετά καλός, γιατί το πρόγραμμά της είχε πολύ μεγάλη σύνθεση. Πήρε μεγάλη βαθμολογία στη σύνθεση του προγράμματος, στην πρωτοτυπία των ασκήσεων. Έτσι, 14.800 είναι η βαθμολογία που της έδωσαν οι κριτές. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η Λοτζέσκο, η οποία επίσης έχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Για να δούμε. Φλικ φλακ και σάλτο ανάποδο πίσω. Κάτσε, όμορφα, είχε μια μικρή ατάδεια. Σάλτο μπροστά επίσης πάρα πολύ όμορφο. Φανταστικό. Είναι μία από τις ασκήσεις που ξεσηκώνει τον κόσμο με αλλαγή κατεύθυνσης. Πετάει στην κυριολεξία. Ωραίο σάλτο μπροστά. Μια πλήρη περιστροφή. Είναι πολύ πολύ δύσκολο όλο το πρόγραμμα της. Να και το αραβικό της, πάρα πολύ ωραίο. Το έβγαλε με άνεση και η παραμικρή αστάθεια. Και τώρα πάει να βγει, πάει να κατέβει. Με διπλό συσπηρωτικό σάλτο, εντυπωσιακό, όμορφη, μπράβο. Ωραιότατο. Ωραίοτατα. Είδαμε νωρίτερα να αγωνίζεται και στους ασκήσεις στο δίζυγο. Κατέλαβε την τέταρτη θέση σε μία από τους αγώνες, σε ένα από τους αγώνες πέρυσι στο Κότικους. Ένα παγκόσμιο στους αγώνες της σειράς του παγκόσμιου κυπέλλου. Είχε επίσης ξεχωρίσει και είχε διακριθεί στις ασκήσεις πάνω στο δοκό ισορροπίας και πάρει την πρώτη θέση. Τότε με την παλιά βαθμολογία είχε πάρει πάνω από 9.50, είχε βαθμολογηθεί με 9.512. Εδώ οι κριτές δεν έχουν δώσει βαθμολογία, αλλά δείτε ξανά τον καταπληκτικό τρόπο με τον οποίο εκτελεί το πρόγραμμά της. Ένα πρόγραμμα εξαιρετικά δύσκολο, πρωτότυπο, με όμορφες ασκήσεις. Και εδώ ένα φινάλε συγκλονιστικό, άψογο. Δείτε εδώ, με δύο περιστροφές, συσπηρωτικό σάλτο πίσω και προσγείωση, πάρα πολύ καλή.
14-9-25 για τη Λοζέτσικο. Λοιπόν για τη Λοζέσκο, η Στεφανή Πισπίκου 14-800 και τώρα πάμε να δούμε Βανέσα Φεράρι. Βανέσα Φεράρι που ξεκινάει με αυτή την κατακόρυφο με σπαγκάτο και πάει να κάνει ψαράκι με σπαγκάτο. Εκπληκτικό ξεκίνημα και πολύ θεαματικό θα λέω. Είδατε ένα φλικ-φλακ, ένα σε στυλ Τσουκαχάρα σάλτο πάνω και σάλτο μπροστά. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί ότι πάνω σε αυτά τα 10 εκατοστά μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. 10 εκατοστά πλάτος. Και για όσους παρακολουθούν πρώτη φορά γυμναστική, πρέπει να πούμε ότι το ύψος της δοκού είναι 1 μέτρο και 25 εκατοστά. Το αραβικό δεν έπιασε για την μικρή Ιταλίδα. Δεν πήγε και αυτό το άλμα το αραβικό που σχεδίαζε να κάνει εδώ. Έτσι είχε πτώσει. Εχθές ήταν η μέρα της, σήμερα δεν είναι θέμα. Ένα λάθος άμα κάνεις, χαλάμε όλα. Πάμε για την άλλη τώρα. Ωραιότατο το σάλτο το συσχυρωτικό, το διπλό στο φινάλε για την Ιταλίδα αθλήτρια, τη 15χρονη, που και εκείνη επίσης είναι η πρώτη μεγάλη αγώνα που παίρνει μέρος και όπως λέγαμε και νωρίτερα έχει ήδη ένα χρυσό μετάλλιο στο στήθος της, ένα μετάλλιο που κέρδισε στον ομαδικό αγώνα. Εδώ το αραβικό της, το οποίο δεν της βγαίνει. Το πλάγιο αυτό σάλτο και έτσι χάνει την ευκαιρία. Εδώ είναι το λαμπρό ξεκίνημα της αθλήτριας που εντυπωσιάζει τον κόσμο, όλους μας εντυπωσιάζει. Είναι σπάνιο να βλέπει κανείς μια αθλήτρια να ξεκινάει στη δοκό ισορροπίας με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και η άσκηση αυτή να καταχωρηθεί σαν μία άσκηση Ferrari. Λοζέτσικο λοιπόν έχει 14-9-25, Φεράρι 14-8-75, Μπισμπίκου 14-800. Ποια είναι τώρα, είναι η προσκουρίνη. Λίγρια από την Ουκρανία. Στον πρώτο αγώνα είχε βαθμολογηθεί με 15-225. Ο πρώτος αγώνας με το δεύτερο απέχουν πολύ. Ωραίο το σάλτο της. Είναι από τις μεγάλες σε ηλικία αθλήτριες. Η Προσκουρίνα. Άγγιξε τα 20 χρόνια. Πλήρη περιστροφή. Να δούμε τι σάλτο θα κάνει τώρα. Σάλτο μπροστά. Αραβικό. Το κράτησε. Το έσωσε. Σε αυτό το ανάποδο σάλτο και η προσγείωσή της δεν την πρόδωσε. Πάμε με την φινάλε.
Επίσης καλό. Φίλες και φίλοι, παρακολουθούμε τους τελικούς στη δοκό ισορροπίας. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής των Γυναικών. Ένα πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο με πολύ υψηλού επίπεδου αθλήτριες και πολύ όμορφη γυμναστική. Παρακολουθούμε σπάνιο θέαμα με τις καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης. Η Λοτζέτσκο από τη Ρωσία έχει την καλύτερη βαθμολογία μέχρι τώρα με 14-9-25. Η Βανέσα Φεράρι από την Ιταλία έχει 14-8-75 και η Στεφανή Μπισμπίκου που είχε πτώσει 14-800. Να δούμε τι βαθμολογία θα πάρει εδώ. Έχει μια αστάθεια, την βλέπετε, αλλά κρατιέται. Εδώ το σάλτο μπροστά και άλλο ένα σάλτο θα κάνει ένα αραβικό και θα γυρίσει και θα μείνει. Δείτε εδώ, πολύ όμορφα. Και 15-300. Αυτή είναι η βαθμολογία που της έδωσαν οι κριτές και περνάει μπροστά. 15-300 λοιπόν για τη Μαρίνα Προσκούρινα από την Ουκρανία. Η Λοζέτσκο από τη Ρωσία έχει πάρει 14-9-25. Η Φεράρι Προσκούρινα, μην ξεχνάμε ότι είναι και από τις πλέον έμπειρες αθλήτριες που μετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Μετά πάμε σε ένα φιντάνι καινούριο. Την Σάντρα Ισμπάσα, τη βλέπετε έτοιμη να αγωνιστεί. Είναι μια 15χρονη αθλήτρια από τη Ρουμανία. Στον πρώτο αγώνα η Σάντρα έκανε το καλύτερο. Έχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, μείνετε να το δείτε. Είναι φανταστική και ελπίζουμε να πάει καλά και να αποβάλει, όπως όλες οι αθλήτριες, το άγχος που έχουν, το άγχος σε ένα τελικό. Ωραίο. Κλικ, κλακ και ανάποδο σάλτο, καταπληκτικό. Σάλτο μπροστά. Νομίζει κανείς ότι είναι, βλέπουμε ασκή σε δάφους. Κράτηθηκε. Δείτε εδώ. Και αυτό το αραβικό εξάλλου. Και οι κινήσεις της πλαστικές, όμορφες, με χάρη, νομίζει κανείς ότι χορεύει. Αυτό το σάλτο μπροστά, καταπληκτική. Μπράβο της. Τελειώνει εδώ. Πάει για χρυσό μετάλλιο, αν όλα πάνε καλά. Ωραία πιρουέτα. Φανταστική, φανταστική, όμορφη. Γλυκύτατη η Σάντρα Ισμπάσα από τη Ρουμανία, 15 ετών, στην πρώτη μεγάλη της παρουσία σε μεγάλους αγώνες. Υποψήφια για μετάλλιο, υποψήφια γιατί όχι και για το χρυσό μετάλλιο. Έκανε πολύ πολύ όμορφο πρόγραμμα. Δύσκολο η προσπάθεια της ήταν, δεν το είτε. Δείτε αυτό το σάλτο πίσω. Πόσο όμορφα προσγειώθηκε στη δοκό. Ένα κρουβατικό στοιχείο μπροστά, η πλάι, ένα κρουβατικό στοιχείο πίσω και μια εξαιρετική συγκεκριμένη δυσκολία. Δείτε πόσο είναι το μήκος και πόσο είναι το πλάτος. Από ψηλά φαίνεται καλύτερα της δοκού, εκεί όπου τα κορίτσια αυτά χορεύουν στην κυριολεξία. Εδώ είχε μια μικρή αστάθεια. Και αυτό είναι το αραβικό της, το πλάγιο, όπως λέμε, σάλτο. Και ροτάτ και πιρουέτα, 15-300 και για τη Ρουμάνα. 15-300 και για την Σάντρα Ισμπάσα. Και πάμε τώρα στην επόμενη αθλήτρια, τη Ρωσίδα, μια πιτσιρίκα από τη Ρωσία, νέα και εκείνη αθλήτρια, την Ισάεβα. Είναι και εκείνη μικρή, 15 ετών. Προσκούρινα και η Σμπάσα έχουν την ίδια βαθμολογία. Το επίπεδο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά υψηλό.
τα μετάλλια θα κρυφτούν σε πολύ πάνω από τα 15. Είδατε τώρα την Ισμπάζα και την είσοδό της, την Ισάιεβα, με συγχωρείτε. Για να δούμε. Στον πρώτο αγώνα είχε πάρει 15-150. Ωραίο το flip-flop και ανάποδο σάλτο. Και είδαμε ένα σάλτο που έχει ένα αραβικό, ένα συνδυασμό που έχει βέβαια επιδότηση. Να και το σάλτο πίσω, το συγκριτικό. Πάει να ολοκληρώσει την προσπάθεια της εδώ. Θα έχουμε την έξοδο. Ωραιότατη η προσπάθεια της Ειρήνα Ισάιεβα από τη Ρωσία. Αθλήτρια με προδιογραφές ρωσικής σχολής της περασμένης 20ετίας. Εδώ, τότε που μόνο μικρά στο θέμα κοριτσάκια κρατούσαν να κάνουν γυμναστική, αυτό έχει ξεπεραστεί πια. Είδατε και οι Ρουμάνοι το ξεπερνούν με την Ισμπάσα που είναι τελείως διαφορετική και φυσικά και με την Πόνορ που τα προηγούμενα χρόνια έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει μια αθλήτρια στην ιστορία της και στην καριέρα της, ξεχωρίζοντας, νικώντας και κερδίζοντας μετάλλια στους διάφορους αγώνες. Την Πόνορ θα τη δούμε αμέσως μετά την Ντεσιμόνε, που θα αγωνιστεί τώρα μετά την Ισάγεβα. Ισάγεβα εδώ που πετάει στη ριολεξία πάνω στη δοκό ισορροπίας με αυτά τα σπουδαία, τα σπάνια σάλτα μπροστά και πίσω. Ισάγεβα που περιμένει. Βαθμολογία για την ώρα. 15.400 είναι για την Προσκούρινα από την Ουκρανία και για την Ισάντρα Ισπάσα από τη Ρουμανία. Η Λοζέτσκο έχει 14-9-25, περιμέναμε μεγαλύτερη βαθμολογία, να η μικρή Ρουμάνα που ελπίζει σε μετάλλιο. Η Φεράρι που είχε πτώσει 14-8-75 και η Στεφανίδης Μπίκου που επίσης είχε πτώσει 14-800. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η βαθμολογία για την Ισάιεβα. 15-0-50. Με το 15-0-50 ανεβαίνει πάνω από τη Λοζέτσκο και είναι για την ώρα στην τρίτη θέση. Ενώ υπολείπεται η παρουσία της Ντεσιμόνε και της Καταλίνα Πόνορ. Η Ντεσιμόνε είναι εδώ. Η Πόνορ θα ακολουθήσει. Η Πόνορ, δεν ξεχνάμε ότι είναι η Ολυμπιονίκης και η πρωταθλήτρια του αγωνίσματος, του οργάνου. Της δοκού ισορροπίας. Περιμένει το σύνθημα των κριτών να ξεκινήσει την προσπάθειά της η Ισπανίδα, η οποία μόλις τώρα το πήρε. Και είδατε τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στη δοκό. Τρία σάλτα το ένα πίσω από το άλλο. Πολύ ωραία. Και πολύ δύσκολο βέβαια. Και μόνο το σκεφτήκαμε. Με αυτή την πιρουέτα. Όμορφη. Για να δούμε εδώ, σάλτο μπροστά,
η κρύα στάθεια. Το αραβικό, ο συνδυασμός που γίνεται για να πάρουν και την επιδότηση. Δεν ήταν και τόσο καλό το αραβικό της, ξανά. Ακούτε τις άλλες αθλητές, τις ομάδες της, πόσο μιλάνε συνέχεια, τη βοηθάνε. Έλα να δούμε τώρα, θα κάνει το λιπλάκ και το σάλτο, το τελειωτικό, πολύ όμορφο, όλο το πρόγραμμα της ήταν καλό. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου, σπάνια τα προγράμματα, πολύ όμορφα όλα τα κορίτσια, ακόμα και εκείνες που έχουν πτώσεις, παίρνουν πολύ υψηλή βαθμολογία, γιατί τα προγράμματά τους είναι εντυπωσιακά, είναι σπάνια, είναι εκπληκτικά τα προσπάθεια και τα προγράμματα, και δείτε ότι πόσο όμορφα εκτελούν το πρόγραμμά τους σε ασκήσεις που δεν το βάζει ο νους του ανθρώπου. Δείτε εδώ σε αυτό το θηδοκό τι κάνει αυτό το κορίτσι, διπλό σάλτο πίσω, τρομερό είναι. Η Προσκουρίνα με την Ισμπάσα έχουν τις καλύτερες βαθμολογίες για την ώρα, 15.300, και η Ισάιεβα, η Ειρίνα Ισάιεβα, η μικρή Ρωσίδα, έχει 15.030. Να δούμε τι βαθμολογία θα δώσουν οι κριτές στην Τεσιμόνε. Είδαμε νωρίτερα 15.350, περνάει μπροστά η Ισπανίδα. Η Ισπανίδα που πήρε μετάλλιο νωρίτερα στους ασύμμετρους διγούς και τώρα παίρνει μετάλλιο και στη δοκό ισορροπία. Ήταν καταπληκτική όντως το πρόγραμμά της σπάνιο. Βλέπετε ότι η σύνθεση του προγράμματός της ήταν πολύ υψηλή, 6.40, και το υπόλοιπο έφτασε με το οποίο της έδωσαν οι κριτές 15.350. Με 15 λοιπόν 350 είναι μπροστά, η Προσκούρνα και η Μπάσα ακολουθούν και τώρα είναι η σειρά της Καταρίνα Πόνορ. Η Καταρίνα Πόνορ τα τελευταία χρόνια δεν έχασε ποτέ, με εξαίρεση μόνο πέρυσι, όπου είχε πολλά προβλήματα με τα πόδια της. Δεν έχασε ποτέ στη δοκό ισορροπία όταν ήταν στις μεγάλες φόρμες, κυρίως το 2004, τότε που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και φυσικά κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η χρυσή Ολυμπιονίκη. Φανταστική. Με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στροφές. Ποια μπορεί να το κάνει αυτό. Κατακόρυφο με σπαγκάτο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φοβερή είναι. Φοβερή, καταπληκτική και ο κόσμος την αποθεώνει. Δίκαια. Δίκαια. Ήταν ένα πρόγραμμα συγκλονιστικό. Από τα ωραιότερα. Ένα κορίτσι που τα έχει κερδίσει όλα. Ένα κορίτσι που έχει αρκετά προβλήματα με τα γόνατά του και τη μέση του και λέει ότι ίσως θα είναι οι τελευταίοι της αγώνες αυτή εδώ, στο Βόλο. Άλλωστε τα έχει κερδίσει όλα. Έχει κερδίσει παγκόσμιους, έχει κερδίσει ευρωπαϊκούς, έχει κερδίσει ολυμπιακούς τίτλους. Εδώ λοιπόν στο Βόλο θέλει να ολοκληρώσει το... Ίσως δεν το έχει αποκλείσει, ότι μπορεί να συνεχίσει. Εξαρτάται από το πώς θα είναι η υγεία της. Και κυρίως βλέπετε ότι αγωνίζεται με ένα γόνατο μπανταρισμένο. Τι θα δώσουν οι κριτές. Ο κόσμος γύρω συζητάει, άλλοι μιλάνε για 16. Ο καθένας λέει βέβαια εκείνο που επιθυμεί. Να δούμε τελικά τι θα βγάλουν οι κριτές. Να δούμε τι θα δώσουν. Για την ώρα πρέπει να σας πούμε ότι η Τεσιμόνε που βρίσκεται μπροστά έχει βαθμολογηθεί με 15.350 και εδώ το εκπληκτικό πρόγραμμα της Καταλίνα Πόνορ, της Ολυμπιονίκου,
Η Προσκούρινα με την Ισμπάσα έχουν 15.300 και οι κλητές ακόμα δεν έχουν δώσει βαθμολογία. Δεν έχουν δώσει βαθμολογία για αυτό το κορίτσι, ενώ ακούτε το μπιζ των φίλων του αθλητισμού που βρίσκονται εδώ και ζητάνε το μετάλλιο για την Πόνορ. (Κι) 15.800. Είναι η νικήτρια, είναι η πρώτη, ήταν η πρώτη και παραμένει. Καταλίνα Πόνορ από τη Ρουμανία. Βλέπετε ότι στη σύνδεση οι κριτές έδωσαν 6.30. Η εκτέλεση όμως ήταν συγκλονιστική. Πήρε κατώτερη βαθμολογία στη σύνδεση από εκείνη της, στη σύνδεση του προγράμματός της από εκείνη της Ντεσιμόνε, αλλά ήταν συγκλονιστική η μεγάλη αυτή αθλήτρια, η στάρ των αγώνων θα λέγαμε, στην εκτέλεση του προγράμματός της, και βαθμολογήθηκε όπως είδατε και πήρε το 15.800, 9.50, 9.50, 9.50, όλες 9.50 βάλανε, και μόνο η Κροάτισσα Κρητής της έβαλε 9.40. 15.800 λοιπόν για την Καταλίνα Πόνορ, χρυσή νικήτρια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως ήταν και στο προηγούμενο. Η Στεφανή Μπισμπίκου έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δυστυχώς είχε εκείνη την πτώση και αυτό τη στέρισε. Τη στέρισε τη δυνατότητα να πάρει μια υψηλότερη βαθμολογία. Την άξιζε. Είχε και εκείνη σπάνιο πρόγραμμα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχει μέλλον. Μπορεί στο να κάνει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Η Στεφανή και ο προπονητής της είναι στη Μαρία Γκίκα. Να ακούσουμε τι έχει να πει. Στεφανή, αυτή η πτώση στήχησε μια καλύτερη τύχη σε αυτό τον τελικό. Πες μας, τι ακριβώς έγινε. Τι έγινε, απλώς έπεσα, δεν έκανα το πρόγραμμά μου και... Συμβαίνουν αυτά στους αγώνες. Δυστυχώς συνέβη σε αυτό τον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όμως είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία σου να καταφέρεις να κάνεις ένα όνειρο χρόνων, πραγματικότητα, και να πάρεις μέρος σε αυτό τον τελικό. Ναι. Κύριε Σαλάγα, πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την προσπάθεια που έκανε η Στεφανή για να φτάσει μέχρι εδώ? Η Στεφανή προσπάθησε. Δεν είχαμε την τύχη μαζί μας. Κάνουμε δοκό, πέσαμε, είναι δύσκολο όργανο. Εντάξει, έδειξε ότι μπορεί να έχει ένα μετάλλιο. Δεν μας βγήκε σήμερα. Θα δουλέψουμε, θα συνεχίσουμε, θα περιμένουμε στον επόμενο αγώνα. Ο κόσμος την βοήθησε σήμερα στην προσπάθειά της? Ο κόσμος τη βοήθησε πολύ. Με τα χειροκροτήματα, με τις φωνές. Βοήθησε. Σε βοήθησε ο κόσμος, Στεφανή, ή πιστεύεις ότι αγχώθηκες και λίγο? Δεν ξέρω, και τα δύο. Κύριε Σαλάγα, οι στόχοι ποιοι είναι που έχετε θέσει? Ο επόμενος αγώνας που έχουμε τώρα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Δανία, 14-18 Οκτωβρίου. Και εκεί θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και εμείς ευχαριστώ. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον Νίκο Αντωνιάδη. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις ασκήσεις εδάφους. Και βλέπετε τα ονόματα των αθλητριών που θα πάρουν μέρος στο αγώνισμα. Θα είναι η Σέρμπατιχ, η Σάιεβα, η Σμπάσα, είδαμε και νωρίτερα να αγωνίζονται, η Κόστιουσέγκο, η Εσκολάρ, η Βανέσα Φεράρι. Όλες κάνουν καταπληκτικό έδαφος, και η Ιβάνοβα και η Καταλίνα Πόνορ στο φινάλε. Εδώ, στο σημείο αυτό, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ για να δούμε ένα πολύ μεγάλο τελικό. Το τελικό στις ασκήσεις εδάφους. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής των Αγώνων, τον κύριο Σάκη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, είναι εφικτό τελικά να γίνει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε 4 μήνες? Τελικά τα λόγια περιτεύουν. Νομίζω ότι η πράξη το αποέδειξε. Πράγματι είναι εφικτό.
Έχουμε αποδείξει εμείς οι Έλληνες ότι άμα θέλουμε κάτι και το αγαπάμε μπορούμε να το κάνουμε. Και εδώ αποδείξαν όλοι όσοι εργαζόμενοι από το πρωτάθλημα ότι μπορέσαμε και το κάναμε. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτό των ανδρών και εφήβων. Ναι, κοιτάξτε, ολοκληρώνουμε με επιτυχία νομίζω το πρώτο πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο πάλι μαζί μας. Θα έχουμε Έλληνες αθλητές με μεγάλες επιτυχίες, τον Βασίλη τον Τζολαγκίδη, τον Μάρα, τον Ταμπάκο, το όλους τους αθλητές μεγάλους. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν να μας παρακολουθήσουν από κοντά. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι να δεχθούμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια που κάνετε. Δίνουμε και πάλι το λόγο στον Νίκο Αντωνιάδη. Τα κορίτσια του τελικού του εδάφους είναι ήδη πάνω στο πόντιουμ. Η Σέρμπατιχ θα είναι αυτή που θα ξεκινήσει τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος τελικός. Ένας τελικός που περιμένουμε να μας προσφέρει όμορφο θέαμα. Σέρμπατιχ λοιπόν, πάμε για τον πρώτο αγώνα. Έχει πάρει ήδη ένα μετάλλιο. Όχι, βγήκε έξω. Έχουμε μείωση έτσι. Όμορφο πρόγραμμα, ωραία εκτέλεση, με εξαίρεση βέβαια τα εκείνα τα λαθάκια στις δύο διαγωνίους που έκανε, με αποτέλεσμα να βγει έξω και να βέβαια να τιμωρηθεί γι' αυτό από τις κριτές. 20 αναμέσως στη σημαία, που σημαίνει θα τις αφαιρέσουν 10 ή 20 εκατοστά κατά περίπτωση από το βαθμό που θα είχαν στην εκτέλεση του προγράμματος. Είδαμε λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη από τις διαγωνίους με αυτό το ροντάκ, το φλικ-φλακ και αυτή την πιρουέτα και το σάλτο μπροστά με το οποίο δεν κατάφερε να μείνει. Εδώ έχουμε στη γυμναστική και στο έδαφος έχουμε όμορφη σκηνή από το χορευτικό μέρος. Έχουμε μια σύνθεση ανάμεσα στο χορό και τη γυμναστική, στην άσκηση και την θεατρικότητα, την εκφραστικότητα των κοριτσιών που μετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Δείτε εδώ αυτό το διπλό σάλτο πίσω σε βέ. Είναι λίγο πριν το φινάλε. Μια ακόμα διαγώνιο. Τις ακροβατικές ασκήσεις τα κορίτσια τις κάνουν στις διαγωνίους. Εδώ είναι αυτό το σάλτο πίσω το σε βέ. Να δούμε τι βαθμό θα πάρει η Σέρμπατιχ. Θυμίζουμε ότι στον προκριματικό αγώνα είχε βαθμολογηθεί με 14.450. Εδώ θα πάρει 13.900. Αυτή είναι η βαθμολογία που της έδωσαν οι κριτές. Έτσι έχει πολύ λίγες πιθανότητες να πάρει μετάλλιο όπως πήρε και στο Άλμα νωρίτερα.
οι ασκήσεις εδάφους της αρέσουν πάρα πολύ, έχει πει η ίδια αθλήτρια στο παρελθόν. Όχι τόσο το άλμα, δεν της αρέσει και τόσο το άλμα. Δείτε όμως ότι σε αυτούς τους αγώνες πήρε μετάλλιο στο άλμα, αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά. Βέβαια δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει στη συνέχεια, αλλά 13.900 δεν είναι η βαθμολογία που θα ήθελε. Ισάιεβα, Ειρίνα Ισάιεβα, ξεκίνημα. Ξεκίνημα με ένα τσουκαχάρα. Η πρώτη διαγώνιος και η δεύτερη επίσης. Για να δούμε αυτό το διαγώνιο. Ειρίνα Ισάιεβα είναι από τη Ρωσία, είναι 15 χρονών, είναι καινούργια αθλήτρια, μετέχει σε πρώτη φορά σε ένα μεγάλο τελικό στις ασκήσεις εδάφους και έκανε ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα, πάρα πολύ δυνατό. Εδώ τη βλέπουμε σε αυτό το φλικ-φλακ και είναι ο αρχικό της, η είσοδός της με αυτό το τσουκαχάρα με το οποίο ξεκίνησε. Η πρώτη από τις διαγωνίους, αν θυμάμαι καλά, έκανε 3 ή 4 διαγωνίους. Με 2,5 περιστροφές έκανε αυτή την καταπληκτική και όμορφη πιρουέτα, με twist στη συνέχεια καταπληκτικό επίσης, δύσκολος, είναι συνδυασμός που επιδοτείται. Και δείτε εδώ αυτή την πιρουέτα. Διπλή σε αυτή τη φάση, προσγείωση όχι και τόσο καλή. Μια ακόμα διαγώνιος με τα ακροβατικά της στοιχεία. Φινάλε με διπλό σάλτο πίσω σε βέ. Προσγείωση όχι τέλεια, αλλά καλή σε γενικές γραμμές. Και περιμένουμε τη βαθμολογία. Τη βαθμολογία που θα δώσουν οι κοιτές και είναι 14.475 για την Ειρίνα Ισάιεβα. Η Σέρμπατικ, θυμίζουμε, η αθλήτρια της Ουκρανίας νωρίτερα, η Όλγα Σέρμπατικ, βαθμολογήθηκε με 13.900. Τώρα είναι η σειρά της γλυκύτατης Σάντρα Ισμπάσα. Ισμπάσα που ήταν εκπληκτική στον πρώτο αγώνα. Είχε πάρει 15.550, η υψηλότερη βαθμολογία από όλες. Να δούμε αν θα διατηρήσει ψηλά το βαθμό της. Να το νέο αστέρι της Ρουμανικής σχολής.
Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήταν καταπληκτικό πρόγραμμα. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή εκτέλεση. Σχεδόν δεν έκανε λάθος. Ωραιότατη. Ωραιότατη και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτό το κορίτσι που είπαμε, θα το επαναλάβουμε για ακόμα μία φορά και ας γινόμαστε κουραστικοί. Είναι πρώτη φορά που αγωνίζεται σε μεγάλους αγώνες. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δείτε πόσο τέλεια είναι. Μια σειρά από πυρουέτες, τρεις στη σειρά, εντυπωσιακές. Εδώ μια άλλη διαγώνιος. Φανταστικό Τσουγκαχάρα. Φανταστικό. Προσγείωση άψογη. Και το κομμάτι που αφορά το χορό. Το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματος. Δείτε με τι σκέρτσο και τι ομορφιά το παρουσιάζει. Να εδώ ξανά. Το ροντάτ. Το κλικ-κλακ. Και η πυρουέτα. Ξανά, δυόμιση πυρουέτες ήταν και άλλη μια μισή στη συνέχεια. Ήταν τόσο πολύ εντυπωσιακό που ούτε προλάβαμε να μετρήσουμε, ούτε προλάβαμε να δούμε. Αυτή ήταν τριάρα πάντως. Τρεις περιστροφές ήταν καταπληκτικοί. Είναι κάτι που ελάχιστες αθλήτρες στον κόσμο καταφέρνουν να το κάνουν. Και το έκανε σε αυτό το τελικό. Και η βαθμολογία 15.550. Όσα είχε πάρει και στον πρώτο αγώνα. Μπράβο της, μπράβο της, μπράβο της. Ήταν εκπληκτική μεταξύ των κριτών, όπως βλέπετε, είναι και η Ελληνίδα, η κυρία Ευγενία Λατσόνα, με τη μεγάλη εμπειρία της και τη γνώση της σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Να δούμε τώρα πώς θα πάει στη συνέχεια η αθλήτρια της Ουκρανίας, η Κόστιουσένκο, που ακολουθεί. Όλες οι αθλήτρες είναι σπουδές. Το πρώτο αγώνα έχει πάρει 14.450. Όχι, βγήκε έξω. Μαρίνα Κοστιουσένκο από την Ουκρανία, γλυκύτατη, ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της. Είχε ορισμένα λαθάκια βέβαια, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό, η ποιότητα των αγώνων από τις καλύτερες που έχουμε παρακολουθήσει. Να δούμε και τι βαθμολογία θα δώσουν οι κριτές για αυτό την γλυκιά αθλήτρια από την Ουκρανία. Θυμίζουμε ότι η Σάντρα Ισμπάσα από τη Ρουμανία με 15.550 προηγείται στη βαθμολογία. Ακολουθεί η Ειρίνα Ισάιεβα από τη Ρωσία με 14.475. Η Όλγα Σέρμπατιχ, η άλλη Ουκρανία, έχει βαθμολογηθεί με 13.900. Και βλέπουμε εδώ τη διαγώνιο της Μαρίνας με αυτό το λάθος. Δεν της βγήκε σωστά το σάλτο και έτσι έχασε την ευκαιρία να πάρει μια καλή βαθμολογία εδώ, μια επιδότηση. Δείτε το καλλιτεχνικό μέρος του προγράμματός της και βέβαια η άλλη διαγώνιος
με πιρουέτες, μια διπλή πιρουέτα. Και εδώ ένα σάλτο διπλό πίσω σε V. Η βαθμολογία 14-3-25. 14-3-25 για την Μαρίνα Κοστιουσένκο. Η Σμπάσα 15-5-50. Και πού πάμε τώρα, πάμε στην Εσκολάρ. Εσκολάρ από την Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας ήταν εξαιρετικός, είχε βαθμολογηθεί με 14-450. Φινάλε με ένα τσουκαχάρα για την Εσκολάρ, πολύ όμορφο, μπράβο της. Η Ισπανία παρουσίασε πολύ ωραία ομάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης στο τελικό, κατέλαβε την πέμπτη θέση. Είχε μέχρι τώρα αθλήτριες σε όλους τους τελικούς, αν εξαιρέσουμε μόνο το άλμα. Αλλά πήρε μετάλλιο με την Ντέσι Μόνε και στους ασύμμετρους ζυγούς και στη δοκό ισορροπίας. Και εδώ διεκδικεί το καλύτερο με την Εσκολάρ που κάνει αυτό το, είδαμε το σάλτο πίσω σε βε. Εδώ. Με αυτή την πιρουέτα. Ένα μέρος από το πρόγραμμα, το χορευτικό μέρος μάλλον της άσκησης της αθλητρίας της Ισπανίας. Ξανά εδώ οι διαγώνιοι με τις ακροβατικές ασκήσεις και αυτό είναι το τσουκαχάρα, το φινάλε για την πρωταθλήτρια από την Ισπανία. Είμαστε λίγο πριν από το τέλος. 14-300 για την Εσκολάρ. Με το 14-300 περνάει τη Σέρμπατη και είναι μετά την Ισμπάσα, την Ισαΐεβα και την Κοστιουσένκο. Δεν είναι φέτος. Λογικό άλλωστε. Να πως έχουν τα πράγματα πριν η Βανέσα Φεράρι ξεκινήσει την προσπάθειά της. Ξεκίνημα με ένα τσουκαχάρα. Κι άλλο. Thank you.
Έχανε ρόδα το κορμί της που λένε. Ήταν εξαιρετική εμφάνιση εδώ σε αυτό το τελικό για τη Βανέσα Φεράρι. Πάρα πολύ όμορφη. Είχε τρεις σειρές ακροβατικών ασκήσεων από τις πιο δύσκολες. Με δύο τσουκαχάρα και μία πιρουέτα πολλαπλή, διπλή ή τριπλή, δεν προλάβαμε να το δούμε καλά. Εδώ είναι η πρώτη διαγώνιος και είδατε την προσγείωσή της στην εξαιρετική. Ξανά εδώ το τσουκαχάρα για το νέο αυτό ταλέντο, το νέο αυτό ταλέντο, αθλήτρια υψηλού επίπεδου πια, αφού κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι μια αθλήτρια με μέλλον. Και εδώ είναι η πιρουέτα την οποία είδαμε και δεν ήταν ούτε διπλή, ήταν τριπλή και για εκείνη η πιρουέτα. Εξαιρετικά δύσκολη και σπάνια, όπως σπάνιες είναι οι αθλήτριες που παρακολουθούμε. Ξανά και πάλι εδώ η σειρά των ακροβατικών ασκήσεων στο διπλό σάλτο πίσω σε βέ. Λίγο πριν το φινάλε, πριν κάνει αυτή τη ρόδα πολύ θεαματική και εντυπωσιακή. 15.450 για τη Βανέσα Φεράρι είναι στη δεύτερη θέση. Μετά την Σάντρα Ισβάσα που έχει πάρει 15.550, σε ορισμένους δεν αρέσει η βαθμολογία που δόθηκε στην Ιταλίδα. Θα ακολουθήσει η Μπελμάρ, είναι από τη Γαλλία, την είδαμε να αγωνίζεται και νωρίτερα. Πήρε μέρος στους ασύμμετρους ζυγούς στο τελικό και σε ένα ακόμα τελικό. Ωραίο διπλό τεντωμένο στο ξεκίνημα. Ωραία εμφάνιση για τη Γαλλιδούλα. Να δούμε και τι βαθμό θα δώσουν οι κριτές. Στην πρώτη θέση είναι πάντα η Σάντρα Ισμπάσα από τη Ρουμανία. Ακολουθεί η Φεράρι από την Ιταλία, η Σάιεβα από την Ρωσία, η Κώστιουσέγκο από την Ουκρανία, η Εσκολάρα από την Ισπανία, η Σέρμπατιχ από την Ουκρανία. Είδαμε τώρα την Μπελμάρ και θα ακολουθήσει, αφού προηγουμένως βέβαια οι κριτές δώσουν τη βαθμολογία που πρέπει στο κορίτσι που βλέπουμε. Εδώ τόσωσε. Δεν βγήκε έξω σε αυτό το εντυπωσιακό σάλτο που έκανε. Ωραία περιστροφή. Μετά και την τελευταία αθλήτρια στο έδαφος, θα ακολουθήσουν οι απονομές της Δοκού και του Εδάφους. Και πολύ εκφραστική. Όμορφη. Εδώ η άλλη διαγώνιος.
και διπλό δε. Έτσι τελείωσε. Πολύ όμορφο. Εντυπωσιακά για πρωτότυπα. Πώς θα το εκτιμήσουν οι κριτές, θα το δούμε σε λίγο. Η βαθμολογία της είναι 14-4-25. Περνάει στην τέταρτη θέση, χωρίς να έχει αγωνιστεί ακόμα η Πόνορ. Θυμίσουμε βέβαια ότι η Πόνορ είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Όχι μόνο στη διακόπη της Ευρωπαϊκής όπως το πήρε και σήμερα, αλλά και στις ασκήσεις στο έδαφος. Να δούμε το πρόγραμμά της. Καταπληκτική για μια ακόμα φορά η Καταλίνα Πόνορ. Είναι το παρόν της ρουμάνικης γυμναστικής. Να δούμε αν θα ξεπεράσει το μέλλον. Το μέλλον που είναι η Σάντρα Ισμπάσα. Η Σάντρα Ισμπάσα που έχει πάρει 15.550 και θα περιμένουμε όλοι τη βαθμολογία για την μεγάλη αυτή αθλήτρια που μας χάρισε όμορφες στιγμές σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Μπορεί να είναι και ο τελευταίος της αγώνας αυτός. Είδαμε αυτό το ροτάτο φλικ-φλακ. Και αυτή η πιρουέτα, σάλτε μπροστά, με ένα συνδυασμός σπάνιος. Ξανά εδώ η διαγώνιος με τις ακροβατικές ασκήσεις. Από άλλη οπτική γωνία. Θεαματικά και τα ακροβατικά αλλά και τα πορευτικά στοιχεία της άσκησής της. Καταλίνα Πόνορ θα είναι στο βάθρο. Στο πιο ψηλό στο σιδοκό ισορροπίας. Να δούμε αν θα είναι στο βάθρο και στις ασκήσεις εδάφους. Ήταν όμορφο το πρόγραμμά της. Ήταν καταπληκτική για μια ακόμα φορά η εκτέλεση του προγράμματός της. Την εκτίμηση των κριτών περιμένουμε, ενώ βλέπουμε τους ανθρώπους του Εθνικού Κέντρου, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Νέας Ιωνίας να τοποθετούν το βάθρο των 14.600. Ο κόσμος αποδοκιμάζει τις κριτές. Δεν αρέσει. Εμείς πάντως να σας πούμε ότι με το 14.600 η Πόνορ θα ανέβει στο βάρθρο, θα είναι στην τρίτη θέση. Το μέλλον κέρδισε το παρόν της γυμναστικής. Σάντρα Ισμπάσα 15.550 πρώτη. Βανέσα Φεράρι, Ιταλία 15.450 στη δεύτερη θέση. Καταλίνα Πόνορ, Ρουμανία 14.600 στην τρίτη θέση. Ισάγεβα, Ειρίνα Ισάγεβα της Ρωσίας στην τέταρτη, 14.475.
Μπέλμαρ από την Γαλλία 14-4-25. Κοστιουσέγκο από την Ουκρανία 14-3-25. Εσκολάρ Ισπανία τη βλέπετε 14-300. Και Σέρμπατιχ από την Ουκρανία 13-900. Να γυρίσουμε για μια ακόμα φορά το μικρόφωνο μας στη Μαρία Γκίκα που βρίσκεται στην μεικτή ζώνη. Και μαζί μας είναι ο κύριος Φώτης Κούπας, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μείνετε ευχαριστημένος από την διεξαγωγή αυτού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην περιοχή σας. Ναι, νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Είμαστε στο μέσον της προσπάθειας. Πιστεύω ότι όλα είναι ομαλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ δείχνει ότι αξίζει τον κόπο να γίνονται τόσο σημαντικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια. Και πάντως εμείς στη Θεσσαλία είμαστε πάντοτε έτοιμοι να διοργανώσουμε καλούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Άστε καλά. Νίκο, έχεις και πάλι το λόγο. Όμορφοι αγώνες λοιπόν εδώ στο Βόλο. Είδαμε ένα πρωτάθλημα καταπληκτικό, από τα ωραιότερα που έχουν γίνει στην ιστορία του αθλήματος, τόσο όσον αφορά τον ομαδικό αγώνα, όσο και τους τελικούς των οργάνων. Είδαμε γυμναστική πολύ υψηλού επίπεδου, επίπεδο Ολυμπιακών αγώνων. Νέα ταλέντα, νέες αθλήτριες που έχουν πάει τη γυμναστική πολύ μπροστά, συγκριτικά με το παρελθόν. Και είδαμε το μέλλον της παγκόσμιας γυμναστικής, το μέλλον του αθλήματος, να λάμπει εδώ, να λάμπει και να ξεχωρίζει. Όπως ξεχώρισε η Ισμπάσα, αυτή η σπάνια αθλήτρια της Ρουμανίας στις ασκήσεις εδάφους. Όπως έλαμψε η Βανέσα Φεράρι, ένα νέο μεγάλο αστέρι που προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη και είναι από την Ιταλία, η αθλήτρια που η κυριολεξία τράβηξε τη χώρα της και την έφερε στην κορφή χθες στον ομαδικό αγώνα και που προσπάθησε τρεις φορές να κερδίσει μετάλλιο στους τελικούς των οργάνων, τα κατάφερε στη μία σε αυτόν τον τελικό που είδαμε λίγο πριν στο έδαφος. Είδαμε επίσης παλιές καλές αθλήτριες που βρίσκονται προς το τέλος τους. Και βέβαια μια Καταλίνα Πόνορ, το μεγαλύτερο αστέρι των τελευταίων ετών στην γυμναστική των γυναικών, να τα δίνει όλα λίγο πριν πει, όπως έχει πει η ίδια, ενδεχόμενα αντίο από το πόντιουμ. Ένας τραυματισμός, ορισμένα προβληματάκια στη μέση της δυσκολεύουν την επιθυμία να συνεχίσει να αγωνίζεται και να καταλήξει την αθλητική της σταδιοδρομία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Το Βόλο λοιπόν, όπως είπε η ίδια, θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα έξω από τις αθλητικές δραστηριότητες. Όμως εντυπωσίασε για μια ακόμα φορά η Καταλίνα Πόνορ, το μεγάλο αυτό αστέρι, με το θρίαμβό της στη δοκό ισορροπίας και το πολύ όμορφο πρόγραμμα που παρουσίασε και το μετάλλιο που κέρδισε στις ασκήσεις εδάφους. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, η Καταλίνα Πόνορ, ο υφυπουργός εσωτερικών, ο κύριος Νάκος, ο περιφερειάρχης και μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, η Καταλίνα Πόνορ, η Ισπανίδα Λενίκα Ντεσιμόνε, από τις πρωταγωνίστριες σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Και η Μαρίνα Προσκουρίνα από την Ουκρανία, τα τρία κορίτσια που κέρδισαν τα μετάλλια μαζί με την Σάντρα Ισπάσα που κέρδισαν τα μετάλλια στη δοκό ισορροπία. Ανίκητη πάντα η Καταλίνα Πόνορ στη δοκό ισορροπία. Είχε κερδίσει το προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ, κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίζει και το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εδώ στο Βόλο. Τα μετάλλια θα παρουσιαστούν κατά σειρά. Ο κύριος Δημήτριος Δημητρόπουλος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νάκος. Ο κύριος Νάκος απονέμει το μετάλλιο στην Πόνορ. Και ο πρόεδρος στα δύο κορίτσια και το χάλκινο μετάλλιο τελικά, ο κύριος Δημήτριος, που κατέλαβαν την τρίτη θέση. Πόνορ λοιπόν, Ντεσιμόνε, προς Κουρίνα και η Σβάσα, οι αθλήτριες που ξεχώρισαν, που πήραν τα μετάλλια στη δοκό ισορροπίας. Η Πόνορ είχε κερδίσει και πέρυσι σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα οργάνων που έγινε στο Τέμπρετσεν, επίσης την πρώτη θέση στη δοκό ισορροπίας. Είναι ανίκητη, αίτητη και μάλλον έτσι θα ολοκληρώσει την αθλητική της σταδιοδρομία. Δεν την κέρδισε και δεν την έχει κερδίσει κανείς σε αυτό το όργανο. Κανείς, καμία μάλλον. Πόνορ. Και οι φωτογραφίες, όπως γίνεται πάντα σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, έχουμε δύο Ρουμάνες. Είπαμε νωρίτερα ότι είναι το παρόν και το μέλλον που θα δούμε και στην επόμενη απονομή. Στην επόμενη απονομή που θα είναι για για το έδαφος. Πρώτη θέση λοιπόν. Ένα νέο όνομα. Ένα νέο κορίτσι 15 χρονών. Μια νέα σχολή γυμναστικής από τη Ρουμανία. Η Σάντρα Ισμπάσα με δεύτερη. Ένα κορίτσι που θα αφήσει εποχή. Η Βανέσα Φεράρι από την Ιταλία. Και η Καταλίνα Πόνορ. Να, το παρόν και το μέλλον. Σε όλο το μεγαλείο. Πάνω στο βάθρο των νικητών. Δύο νέα παιδιά που συνεχίζουν, που το μέλλον μπροστά τους και η Πόνορ που είναι το παρόν. Ό,τι καλύτερο είδαμε τα τελευταία χρόνια στην όργανη γυμναστική των γυναικών. Τα μετάλλια θα παρουσιαστούν κατά σειρά από τον κύριο Ρούντολφ Χέντιγκερ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής, την κυρία Χάννα Λισκαρόβα, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Γυναικών και υπεύθυνη του οργάνου, και τον κύριο Κούπα Χόντι, ο Περιφερειάρχης απονέμει στην Πόνορ το μετάλλιο και το δίπλωμα, και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής τα υπόλοιπα μετάλλια. Ο κύριος Γκούπας είναι και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων. Μίλησε άλλωστε νωρίτερα, όπως ακούσατε και είδατε, στη Μαρία Γκίτα. Θρίαμβος λοιπόν για τη Ρουμανία σήμερα. Και για μια ακόμα φορά ο ύμνος της. Ο ύμνος της αυτή τη φορά προς τη μνήμη της Σάντρας Ισμπάσα.
Σάντρα Ισμπάσα, Βανέσα Φεράρι, Καταλίνα Πόνορ, τα τρία κορίτσια που πήραν τα μετάλλια στον τελικό, στο έδαφος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής των Γυναικών. Φίλες και φίλοι, ένα πρωτάθλημα, ένα όμορφο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε εδώ στο Βόλο, το πρωτάθλημα των γυναικών. Έρχεται ένα καινούργιο την επόμενη εβδομάδα, εκείνο των ανδρών. Θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την ΕΤΕΝΑ να παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες και των αθλητών από όλη την Ευρώπη που θα πάρουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες και βέβαια τους Έλληνες πρωταθλητές που θα αγωνιστούν σε αυτό εδώ το χώρο με την ελπίδα να διεκδικήσουν μετάλλια. Με τον Βλάση τον Μάρα, τον Βασίλη τον Τζολακίδη και όλα τα άλλα παιδιά που διαθέτουν μια εξαιρετική ομάδα, ικανή να ξεχωρίσει και να διακριθεί. Η ΕΤΕΝΑ λοιπόν θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα για το πρωτάθλημα των ανδρών. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι το ίδιο υψηλό επίπεδο και πιστεύουμε ότι θα είναι επίσης το ίδιο υψηλό επίπεδο και, και οι αγώνες της κατηγορίας των ανδρών και των εφήβων. Εδώ ολοκληρώνεται η σύνδεσή μας από το Εθνικό Κέντρο Αθλητισμού της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Φίλες και φίλοι, από τον Νίκο Αντωνιάδη που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Τικίκα που ήταν στο ρεπορτάζ, όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την παραγωγή για να φτάσει η εικόνα στο σπίτι σας, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, καλή Πρωτομαγιά.